τραβάω σε χρυσό εδώ μέσα. Πότε αυτή η δεύτερη άδεια, δηλαδή η Μάρτον. Τελείωσε αγάπη, εντάξει. Ωραία. Έκανα αυτό που ήθελα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή του ΠΑΟ 24. Καλησπέρα. Η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλά, εσύ. Σε καλή κατάσταση σε είδα όταν ήρθες. Πήρες μια ανάσα στην πόρτα. Μια ανάσα πήρα. Καλημέρα δεν μπόρεσε να πει. Δεν χρειάζεται να λέμε μόνο ξένα καλημέρα. Σηκώνει το χέρι, είναι και αυτό ένα είδο χαιρετισμού. Όχι, φίλε, και το σηκώνει το χέρι κατά όλη συνέργεια. Ναι. Πες ένα γεια. Γεια. Κοίταξε, έτσι, μετά από ένα πεντάλεπτο συνήλθα. Πήρα καλιά το air condition. Ένα πεντάλεπτο, εφτά λεπτό. Ναι. Συνήλθα. Ήπιες και ένα ποτηράκι νερό. Άμα δύο. Το βλέπατε, πραγματικά ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση όταν μπήκε μέσα. Έχει έξω 42 βαθμούς. Εντάξει, τα είναι και οι εγκαταστάσει μα τέτοιε στο ραδιομέγαρο που καταναλώνει έτσι πολύ ενέργεια για να έρθει εδώ. Μια χαρά. Αλλά τώρα είσαι καλή κατάσταση, έτοιμος. Εκοντήσεις έχουμε βάλει στους 15 βαθμούς. Όλα κομπλέ. Και στην Ολλανδία η θερμοκρασία παραδοσιακά είναι χαμηλότερη. Να σου πω, πέρυσι δεν ήταν που είχε ζέστη στην Ολλανδία. Ναι, πέρυσι είχε πολύ ζέστη. Για τα δεδομένα της Ολλανδίας είχε 28-30 βαθμούς σχεδόν σε καθημερινή βάση, ειδικά στο πρώτο στάδιο. Πώς ήταν εκεί πέρα δηλαδή. Ήταν συνθήκες όπως εδώ ή έχει. Όχι, δεν... Κοίταξε, εδώ το θέμα είναι η υγρασία, αυτό που κολλάει πάνω σου. Ναι. Εκεί δεν είχε υγρασία. Δεν είχε κάποιο θέμα. Είχε ζέστη, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Δεν ήταν το αποπνικτικό. Φέτος πάντως είναι καλά. Φέτος είναι τα δεδομένα της Ολλανδίας, τα παραδοσιακά. Με μπουφανάκι, 17 βαθμούς, 18, φουτεράκι. Το βράδυ είναι 12-13. Και γι' αυτό επιλέγει ο ΠΑΟ και πάρα πολλές ομάδες την κεντρική Ευρώπη. Και Αυστρία, ο Άρης. Και ο Άρης, βέβαια. Ο οποίος ο Άρης τέργει, άκουγα χθες το Χρύσανθο. Mm-hmm. Που έλεγε ότι πέρα από το φιλικό του Σαββάτου, που είναι και τα δύο μαζί, και ένα ακόμα είναι πάλι μαζί, με διαφορά μισής ώρας. Συμβαίνει. Που δεν θυμάμαι ποια έπαιζε ο Άρης. Και επίσης έλεγε ότι κανονικά ο Άρης το πρώτο του φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρ θα το έδινε χθες. Αλλά οι Ολλανδοί άλλαξαν τη μέρα και το πήγαν προχθές και έπεσε ακριβώς πάνω στον πάγο. Ναι. Ο προγραμματισμός ήταν για χθες. Τους Ολλανδούς. Οπότε θα έχουμε τρία φιλικά μαζί. Όχι ένα. Έχουμε άλλα δύο μπροστά μας δηλαδή. Ωραία πράγματα. 4 ώρες είναι αυτές οι ωραίες συμπτώσεις στη ζωή. Εντάξει, μωρέ. Η προπόνηση. Ακούς δύο σε ένα μαζί. Στην Ολλανδία νομίζω είναι σε εξέλιξη. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ή είναι στα τελειώματα. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με την Ελένη και με τον Σταύρο να δούμε πώς ξεκίνησε η σημερινή μέρα, η πρώτη μετά από απογευματινό ρεπό. Το οποίο ρεπό από ό,τι έβλεπα στο social media το πέρασαν περισσότεροι με θεραπείες. Χαλαρώματα. Τι να κάνεις. Ναι, δηλαδή πολλή θεραπεία έπεσε αυτό το απόγευμα. Αλλά είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα. Κουράζονται τα παιδιά μας. Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουν στο πρόγραμμα. Σήμερα περιμένουν τους Φιντέρς και να πάει εκεί, Ναι. Τα έλεγε Στέργιο, τα έλεγε. Ποιος άκουγε. Κοίταξε, ακόμα κι εγώ που τα έλεγα, δεν περίμενα να πάει τόσο νωρίς. Ενέργεια κι εγώ. Δηλαδή το είχα στο μυαλό μου. Αντί για 15 να πάει 10. Ναι, αυτό που λέγαμε, ότι να πάει την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε, ή με το που επιστρέψει η ομάδα την Ρουμανία να είναι κατευθείαν εδώ. Αλλά όχι τώρα να πάει σήμερα. Δηλαδή, πόσο έχει κάτσει ο Σφιντέρ, έχει κάτσει 2,5-3 εβδομάδες είναι, νομίζω. Όχι, γιατί η Πολωνία. Ποιες τρεις πιο λίγο. Πολύ πιο λίγο είναι. Δύο εβδομάδες είναι σίγουρα εσύ. Η Πολωνία πότε θα μάτσε. Προχώρησε αρκετά, αλλά. Εκτός αν τελείωσε όχι την Δευτέρα που πέρασε, την προηγούμενη. Που να είναι 2 εβδομάδες δηλαδή. Άντε, ρε, αγάπη, δεν νομίζω να έχει κάτσει πάνω από 10 μέρες ο Σάμπο. Ο Σάμπο, λέω. Ο Σάμπο. Γιατί, ρε, το ζητούσαμε πριν. Η κουβέντα που είχαμε πριν για τον Έρικ Σάμπο. Τα φιλιά μας και όπου και να είναι. Πλησιάζει στην Ισραήλ. Ελλάδα. Πλησιάζει, Στέργιο. Δεν νομίζω να πιστεύει στην Ελλάδα. Θα φανεί. Θα φανεί. Αυτά που παίρνει ο Σάμπο στο Ισραήλ, στην Πεντάρτη είναι ακόμα. Ναι. Ωραία. Τα δίνει ο Παναθηναϊκός για 10 παίκτες. Θα δούμε. Λοιπόν. Ξέρει για το κινητό σου, μπορεί να το βάλει στο θόρυβο, σου θυμίζω. Ναι, αγάπη. Υπάρχει αυτή η επιλογή. Λοιπόν, Πολωνία, Άντρ 21. Τελευταίο μάτς ήταν 22 Ιουνίου. Ναι, εντάξει, έχει κάτσει δύο. Να, ορίστε, αυτό ναι, είπα. Ναι, έχεις δίκιο. Ο... Ισπανία, Πολωνία, 5-0. Αμφισβητής. Το τελευταίο μάτς. Ναι, 2 εβδομάδες κάτω. Εντάξει, που πάλι είναι λίγο. Αλλά δεν έπαιξε βέβαια πολύ στους αγώνες. Κυρίως αν αλλαγή έμπαινε. Ναι, αλλαγή. Αλλά εντάξει. Επιλέγει και ο ίδιος, επιλέγει και η ομάδα να πάει νωρίτερα. Μπήκε αλλαγή και στο τελευταίο μάτς με την Ισπανία. Το σκορ ήταν στο ημίχρονο 2-3-0. Μπήκε στο ημίχρονο ο Σβιντέρ Σιμπάσκε
αλλάξει κάτι στην επίθεση της Πολωνίας και το σκορ έγινε 5-0. Χωρίς φυσικά να φταίει ο Σβιντέρσκι. Φταίνε όλοι οι υπόλοιποι. Θα μας πεις καμιά μεταγραφή, αγάπη? Ενημερώνεις ή τι γίνεται? Δεν υπάρχει, Στέργιο, κάτι. Υπάρχει θέμα με Ρόμπεν, παρότι κρέμασε τα παπούτσια του. Μπορούμε να τον πείσουμε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει μια ρελάνς. Και να τον πει κρέμασε τα παπούτσια του χρόνου. Ναι, παίξε ένα χρόνο. Αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο που έγινε με τον Ριμπερί και τον κόψει ο Φερέιρα. Γιατί ο Αμπέλ Φερέιρα μπορεί να φύγει. Με ενημέρωσε φίλος ότι κάπου γράφτηκε για τον Ραφίνια της Μπάγερ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε πού γράφτηκε. Να σου πω κάτι, έχω κουραστεί πραγματικά χθες επειδή το σκεφτόμουν και είδα και το Ρόμπεν και μπήκα στις σελίδες που λες εσύ στο Instagram. Τι ωραίες σελίδες. Εσύ, είδα, ας πούμε, ήταν σε μια σελίδα, έστειλε κάποιος, δεν θυμάμαι τον παίκτη, σε ένα παίκτη Πόρτο, το οποίο δεν πρέπει να είναι το κανονικό του προφίλ, καταρχάς, γιατί δεν είχε το τικ δίπλα που ο παίκτης αυτός το είχε, γιατί το έψαξα. Και του είχε στείλει μήνυμα. Ωραία. Η αγάπη Γαβριλίου σε αντίσχολε, παιδί μου. Ναι, ναι. Του είπε ότι σε θέλουμε εμείς στον ΠΑΟΚ, έλα, υπάρχει βασιλίτης εδώ, ναι. Και ο άλλος θα πάντησε ένα χεράκι. Και το ανέβασε αυτός σε αυτή τη σελίδα στο Instagram. Mm-hmm, έκανε tag το Γιώργο Σαββίδη και περιμένουν απάντηση. Και είχε από κάτω 40 σχόλια. Ναι. Και έλεγαν όλοι, ελάτε να τον κάνουμε όλοι tag για να μας απαντήσει. Και είχε 40 σχόλια tag Γιώργο Σαββίδη. Έτσι γίνονται οι μεταγραφές. Δηλαδή, ρε Συστέριο, με tag γίνονται. Πώς πραγματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, με το Instagram? Γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, να σκεφτώ εγώ, ποιον παίκτη έχει, πες μια ομάδα, αυτόν. Α, μου κάνει. Θα του στείλω ένα μήνυμα, να μου απαντήσει ένα χεράκι και μετά να κάνω τάκτο Γιώργο Σαββίδη, να το αν είναι όντως στόχος. Δεν ξέρω πραγματικά κάποια πράγματα, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Και το Ραφίνια δηλαδή. Κάπου πήραμε. Κάπου γράφτηκε και ο Ραφίνια, με ενημέρωσε φίλος, αλλά δεν μπορεί να βρει το που γράφτηκε. Ψάχνει ο καημένος. Έχει μείνει κανένας που να μην έχει γραφτεί? Όχι, εντάξει. Ή μένουν οι top μετά, είναι Μέση, Ρονάλντο, που έτσι πάμε. Πέρα από όλα αυτούς που δεν τους θέλει ο προπονητής, όπως διαβάζαμε χθες. Για το Ριμπερί, ότι ναι. Δεν θέλει το Ριμπερί ο Φερέιρα. Ναι. Θέλει κάτι καλύτερο. Καλό θα είναι τώρα για να το σοβαρέψουμε. Ο ένας κεντρικός χαφ, οι δύο που θα ήθελα εγώ, άκουγα και το Σταύρο χθες στο βίντεο του ΠΑΟΚ 24 να συμφωνεί και αυτός να λέει δύο θα ήθελε. Ας έρθει ο ένας, ο οποίος να μπορεί να αναβαθμίσει τη μεσαία γραμμή, γιατί με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, σε συνδυασμό και με την αλλαγή συστήματος που θέλει να περάσει ο Φερέιρα. Με αυτούς τους χαφ, παιδιά, το 4-4-2 νομίζω είναι ανέφικτο. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αύριο ή τη Δευτέρα ή την άλλη Δευτέρα, πότε θα έρθει ο πρώτος χαφ. Μακάρι να έρθουν δύο, ξαναλέω. Ας έρθει πρώτα ο ένας. Βέβαια, ο Φερέιρα δεν φαίνεται να είναι κολλημένος με το 4-4-2. Διαφοροποιεί συστήματα, ψάχνει. Νομίζω ότι αυτές οι δοκιμές δεν θα κρατήσουν πολύ, αγάπη. Εντάξει, το είπε και ο ίδιος, ότι ουσιαστικά τώρα προσπαθεί και αυτός να περάσει λίγο πιο με τα δικά του και να κρατήσει κάποια πράγματα από την προηγούμενη κατάσταση και να το βρει κάπου στη μέση. Δηλαδή, αυτό είπε και στο ΠΑΟΚ TV χθες. Δεν ξέρω πότε σκοπεύει να σταματήσει τις δοκιμές και να αρχίσει να δουλεύει πάνω σε ένα γκρουπ 14-15 παιχτών για το Champions League. Ναι. Ενδεχομένως να γίνει στο δεύτερο στάδιο. Λογικά, ναι. Ενδεχομένως να γίνει από εβδομάδα. Αλλά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όπου να είναι θα τελειώσουν οι δοκιμές. Δεν είναι αρκετό το διάστημα των 10 ημερών για να κάνει ένας προπονητής αξιολόγηση ενός ρόστερ. Προφανώς. Αλλά νομίζω ότι θα αφήσει στην άκρη τις δοκιμές για να πάει να δουλέψει με ένα γκρουπ 14-15 παιχτών, 16, οι οποίοι και θα κληθούν να οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ στο μήλο του Champions League. Αλλά στην παρούσα φάση όλη η εβδομάδα κύλησε έτσι, νομίζω και η σημερινή προπόνηση. Θα μας πούν τα παιδιά σε λίγο, ότι πάλι δοκίμασε συστήματα, πάλι δοκίμασε πρόσωπα σε άλλες θέσεις. Εντάξει, λογικό είναι μέχρι ένα σημείο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, όχι, η δουλειά. Δεν το λέω σε κάποιον σαν ένα είδος μορφής για τον Πορτογάλο. Η δουλειά εστιάζεται κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί ουσιαστικά μεσοαμυντικά η τετράδα και το πώς λειτουργούν τα μπακ με τον τερματοφύλακα και όλα αυτά είναι γνωστά από πέρσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δουλέψει πολλά πράγματα με τον Βαρέλα και τον Κρέσπο και τον Μάτος και τον Γιαννούλη. Αλλάζει πράγματα και στην άμυνα. Ναι. Σε μεγαλύτερο μέρος όμως νομίζω ότι η δουλειά γίνεται στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, εκεί που είναι και το. Που έχουν γίνει τέλος πάντων και διαφοροποιήσεις, έχουν αλλάξει τα πρόσωπα στη μεσαία γραμμή. Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Αλλά από την άλλη δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί κατευθείαν να μπει στοχευμένα για τα παιχνίδια με το, στα προγραμματικά του Champions League, γιατί είναι αυτό που λες, ότι πρέπει να κάνεις και την αξιολόγησή σου, γιατί αυτή τη στιγμή το group είναι τεράστιο. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα έτσι, με τόσα πρόσωπα. Θα πρέπει να μικρύνει το group. Θα πρέπει να δούμε ποιοι θα συνεχίσουν κανονικά και ποιοι ενδεχομένως θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον Σταύρο στην πορεία ποιους βλέπει έτσι ότι από αυτούς που ήταν σε πιο δύσκολη θέση το προηγούμενο διάστημα κερδίζουν πόντους, γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε και μια εικόνα από αυτό. Και γενικότερα θα προσθέσουν αποφάσεις. Ναι. Η ομάδα επιστρέφει έτσι κι αλλιώς από το πρώτο στάδιο την επόμενη Τετάρτη, που πάει στην Ρουμανία για το φιλικό με την Κλουζ. Νομίζω ότι εκεί μέσα, σε αυτές τις ημέρες εδώ, θα ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο για να ξαναφύγουν, να ξαναφύγει ένα πιο μικρό γκρουπ στο δεύτερο στάδιο στην Ολλανδία. Δηλαδή αυτό έχω στο μυαλό μου. Ναι. Αλλά εντάξει, έχει ενδιαφέρον πάντως, σίγουρα. Τραυματισμοί να μην υπάρχουν, αγάπη, όλα τα άλλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Τραυματισμοί να υπάρχουν ούτε στην προετοιμασία, ούτε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει απώλειες από πέρσι. Τεράστια υπόθεση η απουσία των Βιερίνια και Μαωρίσιο. Εντάξει, okay, και ο Βέρμπλουμ, αλλά δεν ήταν μέλος του γκρουπ πέρσι. Ουσιαστικά ποτέ δεν έγινε. Μακάρι να γίνει φέτος. Οπότε όλα τα παιδιά που είναι τώρα πάνω να μείνουν μακριά από τραυματισμούς, να μην χρειαστεί να προχωρήσει και σε άλλες αλλαγές ο Αμπέλ Φερέιρα. Ναι, το σημαντικό αυτό είναι. Να είναι όλοι καλά. Γιατί εντάξει, το πλήρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ αυτό το κομμάτι των τραυματισμών, με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Πολλοί ακόμη ρωτάνε για τον Βέρμπλουμ, παρά το γεγονός ότι καθημερινά λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει σύντομα. Δηλαδή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη ακόμα. Αλλά εντάξει, υπάρχει κόσμος που επειδή βρίσκεται εκεί ο Σουηδός, θεωρεί ότι ανεβαίνει και ότι επιστρέφει. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο διάστημα για τον Σουηδό. Σε δύσκολη θέση, πολύ. Υπάρχει και σήμερα θέμα γύρω από τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ. Εμφανίστηκε κάπου ο Άρης στο παιχνίδι χθες. Εδώ ρε φίλε, έπαιξε κεντρικό θέμα σε δελτίο ειδήσεων. 6-7 λεπτά ήταν το θέμα. Όχι, είσαι λίγο προβολική, νομίζω να γίνει στο 2,5-3 λεπτά, αλλά για δελτίο ειδήσεων είναι. Συζητήθηκε και μετά. Α, συζητήθηκε και έγινε κουβέντα μετά. Συζητήθηκε μετά. 5 λεπτά το βάγανε. Και στα πρώτα θέματα, όχι και στο τέλος. Έγινε και μουχαμπέτη δηλαδή. Κανονικά. Και διαβάστηκε και όλη η ανακοίνωση των εργαζομένων. Και ο Ολυμπιακός προσφέρει στον και στον Άρη ΠΑΟΚ θα φτάσει. Και δεν ξέρω κι εγώ τι. Τα πάντα. Ναι. Όλα τα είπαν δηλαδή. Δεν είναι ότι είπαν απλά ότι υπάρχει μια μαρτυρία. Κανονικά το θέμα αναλύθηκε, ρε παιδί μου. Του δόθηκε η σημασία που πρέπει. Κοίταξε. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο Ολυμπιακός κάνει τη δική του. Και ο Άρης κάνει τη δική του. Και η ΑΕΚ κάνει τη δική της, γιατί και η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ είπε δώστε μας ότι δίνει στον ΠΑΟΚ για να πάμε και εμείς στην ΕΡΤ. Ναι. Εντάξει. Okay. Δεν το βλέπω και παράλογο τη ΑΕΚ. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί. Γιατί να πάρει την πέρα ο ΠΑΟΚ. Όσο έχει πάρει, προέρχεται από μια σεζόν φοβερή. Έχει κάνει ένα ντάμπλ. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Γιατί. Νομίζω δεν είναι η πρόταση της ΕΡΤ αποτέλεσμα με το τι πήρε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Όχι, γενικά είναι. Σαν είναι της δυναμικής που έχει, της ιστορίας, της φανέλας, της τηλεθέασης, του κόσμου που έχει σε όλο τον κόσμο. Είναι. Οπότε και η ΑΕΚ λογικά νομίζω, αν το δει την πλευρά της, θέλει και αυτή τα ίδια χρήματα με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, το συμβόλαιο θέλει. Του ΠΑΟΚ τελείωνε φέτος και έτσι μπήκε στο παιχνίδι η ΕΡΤ. Ναι. Η ΑΕΚ έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την Νόβα. Εντάξει. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να απαιτήσει η ίδια από την ΕΡΤ να της κάνει τώρα πρόταση, ενώ η ΕΡΤ ενδεχομένως να έχει στο μυαλό της να κάνει την ΑΕΚ πρόταση του χρόνου που θα τελειώνει το συμβόλαιο. Ο Άρης τι θέλει. Ο Άρης δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει. Α, μιλάει γενικά. Ναι, δεν κατάλαβα ο Άρης τι θέλει. Βγάζει μια δυσαρέσκεια, ας πούμε. Βγάζει. Δυσαρέσκεια. Για τον ΠΑΟΚ εννοείται. Ναι. Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός, Πέμπτη ο Άρης. Βγάζει και ο Άρης μια δυσαρέσκεια. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ναι, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ να κάνει τη δική του. Εγώ πάντα θα έχω τις ενστάσεις μου για τους χαμηλούς τόνους που κρατάει ο ΠΑΟΚ σε τέτοια θέματα. Όχι μόνο φέτος. Γενικότερα έχω τις ενστάσεις μου. Αλλά οκ, okay, είναι η πολιτική της
εταιρεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να λειτουργεί έτσι. Άλλος μπορεί να μην συμφωνεί, άλλος να συμφωνεί, άλλος μπορεί να πει ότι ακόμα και έτσι, χωρίς ο ΠΑΟΚ να υψώνει τους τόνους πλην ελαχίστων περιπτώσεων, έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Να έχει αρρώσει τα πάντα στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια, ανεξάρτητα αν κάποιοι κατέκτησαν το προπέρσινο πρωτάθλημα στα χαρτιά. Η δική μου θέση υπάγεια είναι ότι πρέπει, ανάλογα με αυτούς που έχεις να συναναστρέφεσαι, να φέρεις αναλόγως. Και να μην μπορεί ο κάθε επικραμμένος να κάνει εις βάρος σου πολιτική. Υπάρχουν μετικά θέματα, υποτίθεται ρεπορτάζ στο διαδίκτυο, όλα φυσικά ανώνυμα. Υπάρχει χοντρό παιχνίδι από κανάλια, τα οποία, αν θυμάσαι, είχαν κάποτε πριν από χρόνια, όχι μακριά, κατηγορήσει τον Ιβάν Σαββίδη μέσω εμετικών ρεπορτάζ για τις δραστηριότητες του στη Ρωσία και τα τσιγάρα κτλ. Ναι, και πρόσφατα κιόλας. Όταν κινήθηκε ο Σαββίδης νομικά απέναντί τους, υποχρεώθηκαν να πούν συγγνώμη στα δελτία τους. Επιστρέφουν τώρα με διαφορετικό τρόπο, ναι. Κανονικά δεν έπρεπε να κάνει πίσω ο Ιβάν Σαββίδης, να πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Ναι. Και να μην τους δώσει την ευκαιρία με ένα συγγνώμη που ακούστηκε λίγο μετά τον καιρό και διάβαζε ο παρουσιαστής γρήγορα. Αυτό που έπρεπε να διαβαστεί, ναι, ναι, ναι. Να ζητήσουμε το συγγνώμη αυτό πάνω στα δικαστήρια. Πάρε και 10 εκατομμύρια ευρώ, 20, δεν ξέρω πόσο είναι αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αλλιώς δεν σε σέβονται. Όχι, ρε Ζούλα, το χθεσινό. Που πάλι έτσι και ειδικό δελτίο παρουσιάστηκε όλο το θέμα και. Εντάξει, δεν ξέρω. Ο καθένας βγάζει συμπεράσματά του, καταλαβαίνει πέντε πράγματα. Και το Σταύρο, τι έχει να μας πει, υπάρχει και η άποψή του καταγεγραμμένη στο Sport DNA. Υπάρχει το άρθρο και στο ΠΑΟ 24 με τίτλο «Κοίτα ποιος φωνάζει». Αυτονόητα πράγματα που πρέπει όμως να γράφονται για την ΕΡΤ και τον Ολυμπιακό και το τι ακριβώς συμβαίνει. Και κάτι ειρωνικά κείμενα σε γνωστό site, εννοείται. Χθες το απόγευμα υπήρχαν. Τέλος πάντων, κατάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Από τη στιγμή, εγώ το έλεγα και χθες, αγάπη. Εγώ θα μπορούσα να είμαι και αρνητικός γενικότερα η ΕΡΤ να δίνει τα χρήματα αυτά για το ποδόσφαιρο. Ναι. Από τη στιγμή όμως που μπήκε η ΕΡΤ πέρσι στο παιχνίδι και έδωσε σε 7 ομάδες λεφτά απίστευτα για τη δυναμική τους. Mm-hmm. Δηλαδή, έπαιρνε μια ομάδα που θα μπορούσε να πάρει από συνδρομητική τηλεόραση 500.000 ευρώ και πήρε 2,5 εκατομμύρια. Ναι. Με πολύ μικρή δυναμική. Ναι. Υπήρχε ομάδες που δεν είχαν καθόλου δυναμική. Ο Άρης είχε μια δυναμική, αλλά το συμβόλαιο που πήρε από την ΕΡΤ. Ούτε στα τρελά του όνειρα θα το έπαιρνε. Από την Nova ή από την Κοσμοτέα ή δεν ξέρω από πού αλλού. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκε η ΕΡΤ στο παιχνίδι και δεν είδα πέρσι να γίνεται κάποια ιδιαίτερη φασαρία. Καθόλου. Εντάξει. Το σχολιάσαμε και από εδώ και λέγαμε ότι εντάξει, μπορεί να γίνει πολλή κουβέντα για το αν πρέπει η δημόσια τηλεόραση να δίνει χρήματα σε ανώνυμες εταιρείες. Οκ. Okay. Δεν θα κάνει ο ΠΑΟΚ τον ηλίθιο της ιστορίας. Και θα βουλευτούν όλοι στην έρχη, θα πει ο ΠΑΟΚ, όχι, δεν είναι σωστό, εμείς θα πάμε δωρεάν στο ΠΑΟΚ TV, στο Open ή θα πάμε στην Nova με λιγότερα χρήματα. Εντάξει. Και όταν μιλάμε για ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπορούσε να βρει το συμβόλαιο που του δίνει η ΕΡΤ, 5 πάνω, 5 κάτω, δεν θα ήταν τόσο ανέφικτο αντί να πάρει ο ΠΑΟΚ 7,5 να πάρει από μια άλλη πλατφόρμα 6,5 ή 7. Ναι. Άλλες ομάδες δεν μπορούν να βρουν τα μισά από τα χρήματα που του δίνει η ΕΡΤ. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα εντάξει, τα εξαπτέρυγα του Ολυμπιακού που γράφουν με ψευδώνυμο το μακρύ και το κοντό τους βασίζονται πάνω στη λογική ότι ο Έλληνας δεν θυμάται τι υπόθηκε χθες. Πόσο μάλλον πριν από 10 χρόνια. Πόσοι θυμούνται πόσα χρήματα πήρε ο Ολυμπιακός πριν από 10 χρόνια. Αρκετή, γιατί το έχει γίνει θέμα. Ξεχνάνε. Τι να θυμούνται τα πριν 10 χρόνια. Εντάξει, καθένα θυμάται ότι το συμφέρει. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε. Θα πάμε στο διάλειμμα, ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να αρχίσουμε τις συνδέσεις μας με την Ολλανδία. Εδώ είμαστε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Μπορεί από τις 8 Ιουλίου, αγάπη, να δουλεύουμε 7 στα 7. Εμείς έτσι και δουλεύουμε 7 στα 7. Αλήθεια είναι αυτό εν μέρη. Τι εν μέρη, αφού δουλεύουμε μετά στα 7, σταματάμε. Δεν έχει διαφορά. Τώρα, αν θα το πάθει αυτό το πράγμα και ο υπόλοιπος κόσμος στέρει, θα το ξέρουμε αυτό. Ωραία. Μετά τη μία θα πάμε στον Σταύρο
όπως ενημερωνόμαστε τον ίδιο. Μάλιστα. Έχει τελειώσει η προπόνηση, μπείτε στο ΠΑΟ 24. Όπως κάθε μέρα υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχουν σχόλια, η πληρέστερη κάλυψη της προετοιμασίας και φέτος από το ΠΑΟΚ 24, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ένα 3-4-2-1 δοκίμασε ο Φερέρα σημερινή προπόνηση, θα μας τα πει καλύτερα ο Σταύρος και πιο αναλυτικά και θα μας το εξηγήσει και ποιοι ήταν ή ας πούμε βασικοί ή ποιοι δοκιμάστηκαν σε άλλες θέσεις. Πάντως αυτό το 3 μπροστά, αγάπη, παραπέμπει σε εποχή Τούντορ, ναι, που δεν ήταν και ιδιαίτερα καλή θα λέγαμε. Ναι. Είχε επιμονή ο Κροάτης με τριάδα στην άμυνα, δεν βγήκε σε καλό. Προφανώς για να το δοκιμάζει σήμερα επίμονα ο Φερέρα στην Ολλανδία, άρα υπάρχει στο μυαλό του. Δεν το δοκίμασε για να περάσει η ώρα. Το φανεί στην πορεία. Ο Βαρέλα δεν συμμετείχε στο πρωινό πρόγραμμα. Είχε κάποιες μικροενοχλήσεις και έμεινε εκτός. Από την άλλη, κανονικά ο Λάμπρου, ο οποίος θυμίζουμε δεν έπαιξε προχθές στην Αλκμαρ. Ναι. Επειδή είχε μικροενοχλήσεις, αλλά πλέον επιστρέφει κανονικά. Στο φιλικό με την Αλκμαρ δεν έπαιξε ο Μελιόπουλος, που δεν είχε κάτι. Αλλά ναι, δεν και ο Πέλκας που είχε κάτι. Ναι, ο Πέλκας είχε θέμα και ο Λάμπρου είχαν ενοχλήσεις. Ο Μελιόπουλος δεν είχε. Αλλά νομίζω ότι τώρα με την Όρτζεναν θα πάρει και αυτός κάποιο χρόνο και ίσως κάποιος άλλος θα μείνει πιο εκτός. Γιατί ουσιαστικά προχθές δύο δεκάδες χρησιμοποιήθηκαν, συν το Τσιγκάρα που μπήκε στη θέση του Δελγιανίδη στο δεύτερο ημίχρονο πιο στην πορεία, ναι, στο ημίχρονο, για να τους δει σε περισσότερα λεπτά ο Αμπέλ Φερέιρα όλους. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήσει ουσιαστικά δύο δεκάδες. Νομίζω ότι το Σάββατο θα δούμε και λίγο Μελιόπουλο, που δεν τον είδαμε προχθές. Σήμερα γενέθλια ο Μιχάη. Τον υποδέχτηκαν, Στέργιο, με κλωτσιές στην προπόνηση. Ναι. Ωραίο καλωσόρισμα στο πρωινό πρόγραμμα για τον Μιχάη. Το καθιερωμένο πλέον, δεν αποτελεί και είδηση. Οι πρώτες του ημέρες στην ομάδα. Εντάξει, μπαίνει και αυτό στο κλίμα σιγά σιγά. Λογικό είναι έτσι να είναι λίγο ιδιαίτερο το πρώτο διάστημα και για αυτόν. Στο μεταξύ, να κάνουμε μια παρένθεση. Προκύπτει ότι οι νέοι πίνακες διαιτητών της Super League μάλλον θα πάρουν παράταση. Mm-hmm. Ο καταρτισμός τους δηλαδή θα πάρει παράταση και θα ανακοινωθούν οι Έλληνες διαιτητές στις 31 Ιουλίου. Οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να μάθουμε ποιοι θα είναι φέτος οι Έλληνες διαιτητές που θα κληθούν να σταθούν στο ύψος του περιστάσεων. Δυστυχώς ο Κομίνης θα είναι μέσα μάλλον στους πίνακες. Δεν ξέρω και αν υπάρχει και η περσινή επιθυμία της και να του δώσει παιχνίδια του ανθρώπου. Καλά, πέρσι ειδικά στο τόσα πρώτο διάστημα, σου λέει πρόπερση. Στο πρώτο διάστημα της σεζόν πέρσι δεν έχασε μάτς. Κάθε εβδομάδα ήταν και κάπου. Και αν δεν ήταν πρώτος, ήταν τέταρτος, πέμπτος. Ναι, ναι, ναι. Κάπου υπήρχε, υπήρχε εκεί, παντού μέσα. Το μεροκάμα του να πέφτει. Ήταν ο διαιτητής με τους περισσότερους ορισμούς. Ναι. Ο Γιώργος Κομίνης, ξαναλέω, ενδεχομένως γιατί τράβηξε πολλά πέρσι. Πιέστηκε ψυχολογικά, ακύρωσε τον γκολ, το κατοχύρωσε, το ακύρωσε. Μάλλον κάτι είδαν σε αυτόν. Το φωνάζανε μετά τα δικαστήρια, δεν πήγαινε. Τους έκανε να τον ορίσουν σε πολλούς αγώνες. Έγραψε ψέματα. Χρειάζεται χρήματα σαν νέος πατέρας και αυτός. Οπότε πάρε 50 ορισμούς πέρσι. Βγαίνει το μεροκάμα το Στέργιο. Βγαίνει. Και με το παραπάνω. Βγαίνει γιατί. Μια χαρά. Όπως προκύπτει, εκείνη η καφετέρια στην Οικουμενίτσα δεν ήταν δικιά του τελικά. Όχι. Λέει ότι την πούλησε. Την πούληση, μάλιστα. Αφού είχαν μπει τα παουξάκια και πήγαν τη βαθμολογία από το 4,5 στο 1,5. Όπου τι ήταν εκείνο εσύ. 15 σχόλια στο λεπτό μπορεί να είχε. Ήταν αγάπη εκείνο το τετραήμερο, πενθήμερο, πραγματικά πολύ απολαυστικό. Να διαβάζω τα σχόλια. Ήταν το τι είχε σκεφτεί ο καθένας να γράψει. Γιατί δεν ήταν ένα απλό σχόλιο, ήταν πολλά ρε παιδί μου κάθε φορά. Ήταν ωραία φάση εκείνη. Πολύ ωραία. Ποκτσόκια βρήκαν οι πράγματα να πούνε. Ναι. Με ευκολία κιόλας. Μια χαρά. Λοιπόν, στα διαρκείας γίνεται ένας χαμός. Κάθε μέρα σπάει και ένα νέο φράγμα. Χθες έκλεισαν στα 7.150. Μια χαρά. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και είναι πολύ λογικό. Ο κόσμος πηγαίνει μαζικά
στην Τούβα. Προς το παρόν μιλάμε για ανανεώσεις βέβαια. Ναι, ακόμα δεν μπορούν να πάρουν διαρκείας κάποιοι που δεν είχαν πέρσι. Νομίζω εκεί θα γίνει σφαγή. Χαμός, φίλε, εκεί θα γίνει χαμός. Γιατί πολλοί κόσμος έμεινε έξω από πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Οπότε όλοι αυτοί που πέρσι στα ντέρμπι, τα οποία φέτος ήταν περισσότερα, ξυπνούσαν από τις 5 ώρα για να πάρουν σειρά στο διαδίκτυο. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι και απίθανο το να χάσει τη σειρά σου εκεί που περιμένει. Να κολλήσει το σύστημα, να σε πετάξει όλα. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα γίνει ο πραγματικός χαμός. Ναι. Δηλαδή, αν τώρα σε αυτές τις ημέρες έχουμε φτάσει σε αυτά τα νούμερα εύκολα κιόλας. Χωρίς πολλά-πολλά. Ναι, χωρίς. Νομίζω. Οι χειρές μεταγραφές. Ναι. Χωρίς κάποιο φιλικό στη Τούμπα, ώστε να βρεθεί κάποιος στη Τούμπα από την επαρχία και με την ευκαιρία να ανανεώσει τη θέση του. Ναι. Έχουμε ξεπεράσει 7.000. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της πρώτης περίοδου, που νομίζω είναι 19 Ιουλίου, και μετά ξεκινάει η διάθεση προς όλους και για όλες τις θέσεις που έχουν απομείνει, νομίζω, αγάπη, ότι θα φτάσουμε τις 17-18.000, σίγουρα. Ναι, ναι. Και θα έχουμε μετά μία μάχη για τα 4.000 που θα απομένουν, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 22.000 που θα είναι φέτος το ταβάνι για τα διαρκείας του δικεφάλου. Απόλυτα λογικό, γιατί πρέπει να μείνουν και κάποια διαθέσιμα στη διάρκεια της σεζόν. Ναι, αυτά θα είναι. Τα οποία θα φεύγουν νομίζω 5.000. Σε ώρες, σε όλους τους αγώνες της σεζόν, αλλά έτσι θα πρέπει να είναι. Αν βάλεις και εισιτήρια σε χορηγούς, ναι, 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 και εταιρείες που συνεργάζεται η ΠΑΕ, λογικό είναι. Είναι πολύ λογικό. Και κατανοητό. Θα μιλάμε για 5.000 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι διαθέσιμα. Ναι, αλλά και αν αυτά είναι αρκετά σε ένα παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, για παράδειγμα. Όχι, στα ντέρμπι είναι, δεν θα είναι. Όπως και πέρσι, ας πούμε, στα ντέρμπι είχε γίνει ένας χαμός. Μόλις λίγες ώρες χρειάζονταν για να τελειώσουν τα εισιτήρια. Νομίζω κάτι τέτοιο θα έχουμε μέχρι τέλος της σεζόν, που θα έχουμε και πιο πολλά παιχνίδια με σημαντικό ενδιαφέρον. Πιο πολλά ντέρμπι, Ευρώπη, αν όλα πάνε καλά. Μακάρι να έχουμε και Champions League, ακόμα καλύτερα. Γενικά νομίζω ότι η σεζόν θα είναι γεμάτη, και γι' αυτόν τον λόγο και πολλοί κόσμος που δεν είχε πέσει εισιτήριο ήδη περιμένει να τελειώσει αυτή η διάθεση μόνο για τους περσινούς κατόχους και να μπει σε δικασία να πάρει. Και για να το κλείσουμε, το διαρκείας δεν θα περιλαμβάνει μόνο παιχνίδια της knockout φάσης, είτε του Champions League, αν φτάσει εκεί ο ΠΑΟΚ, εντάξει, θα είναι κάτι το απίστευτο να μπει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους και να καταφέρει να μπει στην knockout φάση, δηλαδή στους 16, είτε του Europa League. Τη φάση του 32 και μετά, με δύο λόγια, δεν θα είναι μέσα στο πακέτο, δεν είναι μέσα στο πακέτο τα knockout παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Όλα τα υπόλοιπα, κάποιο φιλικό αν γίνει, επίσημα, κύπελο, πρωτάθλημα, play-off, ναι, το και τα μάτς του Αυγούστου, αλλά και αυτά των ομίλων Champions League και Europa League θα είναι μέσα. Οπότε η αύξηση που έγινε, που ορισμένους, εντάξει, τους ενόχλησε, δεν είναι και παράλογο. Γιατί δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα, αλλά αν τα πάρουμε πιο ψυχρά, βγαίνει το ποσό για κάθε αγώνα. Αν κάποιος θα πήγαινε σε όλα τα μάτς και έχει το διαρκείας, ο μέσος όρος του εισιτηρίου είναι χαμηλός. Πλέον, επειδή εξηγήθηκε κιόλας ο λόγος που έγινε αυτό και όλο γενικά αναλύθηκε, νομίζω ότι και αυτοί που στην αρχή εξέφρασαν μια απορία για τις τιμές, πλέον το έχουν καταλάβει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Οπότε δεν υπάρχει, νομίζω, πλέον. Τώρα, βέβαια, εντάξει, ο καθένας ξέρει τις ανάγκες του και τις δυνατότητές του, έτσι. Εντάξει, άμα ναι, δεν μπορείς να το καλύψεις αυτό. Για κάποιον 50 ευρώ ή 40 ευρώ επιπλέον είναι θέμα. Ένα ποσό, εντάξει. Εννοείται. Οπότε μετά πας στη διαδικασία μέσα σεζόν για το εισιτήριο. Αλλά νομίζω ότι άμα κάνεις ταμείο στο τέλος, μόνο κερδισμένος βγαίνεις με το διαρκείας, και οικονομικά και γενικότερα, και το γεγονός ότι γλιτώνεις όλη τα λιπορία μέσα σεζόν και είσαι πάντα εκεί. Θα δούμε πώς θα πάει. Πλησιάζει και η κλήρωση. 22 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα, εντάξει. Εντάξει, πλησιάζει. 22 Ιουλίου η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο. 9 Ιουλίου ξεκινάνε τα παιχνίδια του πρώτου προκριματικού. Δεν νομίζω να παρακολουθήσω κανένα, από την αλήθεια. Για πες κανένα ενδεικτικό τι έχει. Δεν έχει τίποτα. Το μόνο που ίσως, αν το πετύχαινα να το έβλεπα, ήταν το Σαράγεβο Celtic. Δηλαδή τώρα. Λίνκφιλντ από τα. Πού είναι αυτή. Από την Βόρεια Ιρλανδία με την Ρόζεμπουργκ, δεν θα το έβλεπα. Ναι. Το Μπάντε Μπορίσοφ με μια παράξενη πολωνική, δεν θα το έβλεπα επίσης. Το Αστάνα Κλουζ. Στοιχηματικά, εντάξει, πάντα προκύπτει. Έχει. Ξεκινάμε σιγά-σιγά. 9-10 Ιουλίου, 16-17 η
επαναληπτική. Οπότε 17 Ιουλίου θα έχουμε μια εικόνα ανάλογα και αν αποκλειστούν κάποιοι δυνατοί. Γιατί είναι σε απόλυτη συνάρτηση με το αν θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ από τους δυνατούς, του τρίτου πραγματικού ή τους αδύναμους. Λογικά από τους αδύναμους, αλλά το έχουμε ξαναλύσει το θέμα, μην το κάνουμε και τώρα. Μπορεί να υπάρξει αλλαγή που δεν θα είναι καθόλου τυπική. Εντάξει, μιλάμε για μια ουσιαστική αλλαγή. Αν ο ΠΑΟΚ αφήσει τους αδύνατους και πάει στο γκρουπ στο οποίο θα ηγείται σίγουρα ο Άγιαξ με 70.500 βαθμούς την τελευταία πενταετία. Ο ΠΑΟΚ έχει 23.500. Οπότε περισσότερα στις 18 Ιουλίου εν αναμονή και της κλήρωσης που θα γίνει 22 Ιουλίου. Πλησιάζει, πλησιάζει. Μια χαρά. Αυτά και η μια πρώιμη εικόνα για το Champions League. Μετά το διάλειμμα των μία θα μιλήσουμε με τον Σταύρο και για το τι συνέβη σήμερα στην Ολλανδία και το τι συμβαίνει με την ΕΡΤ και τι συμβαίνει στο μεταγραφικό κομμάτι και πότε πρέπει να περιμένουμε τον κεντρικό χαφ που θα κάνει όλους μας να αισθανθούμε καλύτερα και πιο σίγουροι και θα δώσει μεγαλύτερη άνεση και ευχέρεια για διαφοροποιήσεις και αλλαγές και γενικότερα καλύτερα πλάνα στον Αμπέλ Φερέιρα. Το λέγαμε και χθες, καλός και ο Κάτσε, καλός και ο Λεκαντουρί, καλός και ο υποπροθέσεις ο Μίσιτς, καλός και ο Μελιόπουλος, αλλά αν θες να μπεις στο σχεδόν κλειστό κλαμπ του Champions League πρέπει να πάρεις έναν σίγουρα και δύο θα λέγα εγώ κεντρικούς χαφ οι οποίοι πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά. Το θέμα του Ολιβέιρα παραμένει ανοιχτό και στην Πορτογαλία δηλαδή αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ με την Πόρτο. Ο παίκτης παρόλα αυτά συνεχίζει κανονικότατα την προετοιμασία του με την Πόρτο, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Εγώ περιμένω κάτι καλύτερο από τον Ολιβέιρα. Ιδανικά, εντάξει. Κοίτα, όταν το συζητούσαμε πριν από κανένα μήνα. Επειδή δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Εγώ έλεγα τότε ότι με βάση αυτά που μας λένε οι Πορτογάλοι και με βάση αυτά που είχαμε δει και εμείς, ότι ο Ολιβέιρα είναι ο παίκτης που θα ήθελα εγώ στη μεσαία γραμμή. Εγώ στο έλεγα. Εγώ θα ήθελα κάτι καλύτερο από τον Ολιβέιρα. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που είδαμε τον Ολιβέιρα το πεντάμινο που ήταν εδώ, ήταν σε πολύ λίγο βαθμό αυτό που μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή δεν μπορώ να τον κρίνω από εκεί. Με βάση αυτά που έχω ακούσει στην Πορτογαλία, μιλάμε για ένα top παίκτη με πολύ καλά στοιχεία. Ναι, αλλά επειδή εμείς κρίνουμε αυτό που. Μα εμείς δεν είδαμε κάτι, εσύ. Δεν ξέρω, εμένα μου βγάζει την εικόνα ο Ολιβέιρα ενός ποδοσφαιριστή που δεν θα δώσει το 110% γιατί? Του εαυτού του για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Είναι λίγο φυψηλού, δικαιολογημένα γιατί παίζει μια καλύτερη ομάδα από ότι ο ΠΑΟΚ, έχει παραστάσεις και από υψηλό επίπεδο. Τον έχω στο μυαλό μου λίγο, εντάξει, λίγο περισσότερο χαλαρό από ό,τι θα έπρεπε. Μπορεί να κάνω και λάθος, εντάξει, και να έρθει με μεταγραφή και πραγματικά αυτά που είδαμε πέρσι να τα δούμε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Καλά, και να είναι ακόμα καλύτερο. Παίζει αλλά πάλι το ενδεχόμενο δανεισμού, βέβαια. Ναι. Αν τυχόν θα πανεθούν 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια για τον Ολιβέιρα, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ με τα χρήματα αυτά να πάρει κάτι πάρα πολύ καλύτερο. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχει και απίστευτο τμήμα σκάουτινγκ και γενικότερα να δουλεύει άψογα στο μεταγραφικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ εκεί δεν το έχει ακόμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε κινήσεις που συνδέεται η μία με την άλλη. Δηλαδή, πήγε πέρσι ο ΠΑΟΚ, πήρε τον Ζαμπά και την ίδια ομάδα πήγε να πάρει τον Ισμαήλ. Πήγε στη Βραζιλία, αγόρασε τον Ντόγκλας, ο οποίος έχει τον ίδιο μάντζερ με τον Ζαμπά. Επέστρεψε ένας παίκτης στο στόχ που έπαιξε στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι γενικότερα ο ΠΑΟΚ πάει νομίζω αρκετά στα σίγουρα. Θα πρέπει λίγο να βελτιώσει έως και πολύ το πώς εντοπίζει και το πώς παίρνει ποδοσφαιριστές. Ξαναλέω με αφορμή ότι αν τυχόν δώσει 4, 5, 6, 7 εκατομμύρια για τον Ολιβέιρα. Θεωρώ ότι με τα χρήματα αυτά για μια ομάδα του επίπεδου του ΠΑΟΚ, που δεν είναι στο πρώτο ράφι των προτιμήσεων των πολύ ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, μπορεί να πάρει κάποιον που θα είναι δύο φορές καλύτερος από τον Πορτογάλο. Για μένα ο Ολιβέιρα μπορεί να προσφέρει πολλά. Εντάξει, διαφωνώ με αυτό το κομμάτι, δεν είναι κακό. Εντάξει. Λογικό είναι. Θεωρώ ότι είχε πάρα πολλά να δώσει ακόμα. Θεωρώ ότι δεν είδαμε μεγάλο κομμάτι από αυτό που μπορεί να κάνει. Ίσως και επειδή και ο Λουτσέσκου δεν τον είχε πολύ ψηλά. Ο Λουτσέσκου πήγαινε κυρίως σε Σάκοφ, ακόμα και σε Κάνια στο τέλος σεζόν και στο τελικό, ας πούμε.
γιατί νομίζω ότι και οι δύο είχαν το know-how τελικό, οπότε τους εμπιστεύτηκε αυτό το λόγο και άφησε εκτός τον Ολιβέιρα. Δεν ξέρω, παίκτης που έχει δείξει πράγματα στην Πόρτο, που κάνει την Πόρτο να σκέφτεται να τον κρατήσει για να το χρησιμοποιήσει και που γενικότερα στην Πορτογαλία έχει χτίσει αυτό το όνομα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλός για να παίξει στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Τώρα για το οικονομικό κομμάτι, ναι. Απλά νομίζω ότι γενικά η Πόρτο και η κάθε ομάδα μεγάλη στην Πορτογαλία, όπως και η Μπενφίκα, ακόμη και η Sporting, πάντα υπερκοστολογούν τους παίκτες και μέσα από κουβέντα ρίχνουν τις τιμές. Δηλαδή δεν είναι οι ομάδες που εύκολα θα σου πούνε: OK, δίνεις δύο πάρτων. Θα πάνε πολύ ψηλά για να πέσουν λίγο, να ανέβεις εσύ και κάπου εκεί να τα βρεις. Οπότε δεν μου κάνει πολύ αίσθηση το νούμερο, γιατί πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ όντως το συνεχίσει, που το συνεχίζει γιατί τον θέλει ο Φερέιρα, και η Πόρτο του μεριά της θα πέσει κάπως. Και δεν θα μείνουν τα νούμερα που λέμε τώρα. Θα δούμε. Αλλά λοιπόν, πάντως είναι ένα ανοιχτό θέμα και όντως, επειδή το είπε και χθες ο Σταύρος, και από την Πορτογαλία παίζει το ενδεχόμενο και δανεισμού ξανά. Ναι. Δηλαδή συζητιέται και αυτό. Θα το δούμε. Εγώ δεν νομίζω. Το βλέπω πολύ δύσκολο να δανείσει και πάλι Πόρτο από τον ποδοσφαιριστή. Γιατί χαλάει και το image της. Γιατί ρε, αυτό κάνουν συνέχεια. Τι χαλάει, έχουν 30 παίκτες στην Ευρώπη ή για τον ίδιο ποδοσφαιριστή στην ίδια ομάδα. Όχι. Δεν νομίζω να έχει συμβεί πολλές φορές. Με μια ανανέωση το κάνουν. Δεν έχει κανένα. Αν θέλει, ψάξει. Αλλά η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν νομίζω η Πόρτο να έχει δανείσει ένα ποδοσφαιριστή και καπάκι να τον έχει ξαναδανείσει στην ίδια ομάδα. Ότι δανείζει ποδοσφαιριστές είναι γεγονός, εντάξει, έχει πάρα πολλά συμβόλαια. Αλλά στην ίδια ομάδα να δανείσει πάλι ποδοσφαιριστή, δεν εντάξει, ξέρω. Λοιπόν, δεν πάμε στο διάλειμμα για να δώσουμε ένα ολόκληρο μισάωρο στον Σταύρο. Πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε λογικά, αν όλα πάνε καλά, με Σταύρο Κόλκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον Σταύρο, στην Ολλανδία, αφού σας πω ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία του δικεφάλου, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ που ξεκινάνε στις αρχές Αυγούστου είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς, η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορείτε να κάνετε αν έχετε κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ ή τέλος πάντων ό,τι κατάστημα χρειάζεται ράφια. Η Άρκον έχει και την κατασκευή και την τοποθέτηση ραφιών. Οπότε θα δουν το χώρο σου και θα επιλέξουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε συνεργασία με εσάς. Θα τη βρείτε την Άρκον στην Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή, στο τηλέφωνο 2310-723-240. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα. Μπορείτε να μπείτε και στο arcon.gr. Σταύρο, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, παιδιά? Σας έδειψα καθόλου? Όχι, αλλά εντάξει, προχωράμε. Α, έτσι. Ναι. Βλέπεις, εγώ δεν παίρνω θέση, Σταύρο. Έτσι, αγάπη. Πιο διπλωματικός, ναι, δεν παίρνω θέση. Έχεις εκπρόσωπο. Εντάξει, ναι. Κάπευμα. Δεν έχω εκπρόσωπο, όχι. Η αγάπη μιλάει για, η αγάπη μιλάει για τον εαυτό της. Για τον εαυτό της. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, Σταύρο, ναι. Ναι, εντάξει. Εγώ νομίζω απλά ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αν μου έχεις λείψει ή όχι. Κατάλαβες γι' αυτό. Λοιπόν, σε περίμενα στην γωνία, Σταύρο, γιατί μου είχες βάλει χέρι. Όπως Σταύρο, αλήθεια λέει. Μου είχες βάλει χέρι κάποια στιγμή πριν από λίγες μέρες. Όταν σου είχα πει ότι πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου θα βάλει τον Μάτο στα δεξιά, τον Ροντρίγκο στα αριστερά. Έπεσα έξω στον προπονητή. Δεν είμαι μάγκος. Αλλά νομίζω ότι είδατε λίγο μια δοκιμή του Ροντρίγκο στα αριστερά. Ακού λίγο, ναι. θα σου πω. Ποιος είναι άλλος αριστερός μπακ πλην του Γιαννούλη? Ο Δελιγιαννίδης. Δεν είναι ο Δελιγιαννίδης. Ναι. Το γίνεται, θα φύγει. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, όταν ο προπονητής δεν έχει τι να κάνει, κάνει αυτό που δεν είναι λογικό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ωραία. Και, αλλά εντάξει, δεν πάει και άσχημα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν το έχει μεταλλιστερό, ξέρω εγώ, τη σεντρούλα του στην κίνηση κτλ. Δεν είναι η καλύτερη λύση. Αλλά είναι μια λύση. Είναι και τσαπάς. Ναι. Ναι. Μια χαρά το παίζει. Λοιπόν, διαβάζουμε. Αλλά δεν είναι, ναι, δεν είναι το σωστό. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά δικαιολογημένα μου την είχες φυλαγμένη και περίμενα, απλά είχα έτοιμη και την απάντηση. Εννοείται, ρε φίλε. Πάντα έχεις, ναι, την απάντηση, εντάξει. Ναι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο... Ρε, αυτοί δεν έχουν εσόδες, μιλάμε για βόδιο. Τέλος πάντων. Σταύρο, πάλι έξω είσαι. Ρε, με πετύχετε δεύτερη φορά στο σούπερ μάρκετ, τι να κάνω δηλαδή. Δηλαδή κάθε πότε πήγες στο σούπερ μάρκετ, προχθές πήγες, χθες. Δεύτερη φορά. Ναι, δεύτερη φορά. Μετά πάμε, το ψυγιάκι είναι 4 χιλιοστά, δηλαδή τι να... το 200 το χάλασες ή το έκαψες?
πήγα στο Media Markt και πήρα κινητό. Τι λες, πήρες κινητό. Ναι, γιατί δεν είχα, είχα δεν μπορώ. Ολλανδική κάρτα. Ήθελα δεδομένα. Είσαι λίγο καταναλωτικό. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Τι άλλο θα ακούσεις. Έπρεπε το κάψω, δεν είχα άλλη. Είμαι σίγουρος, Σταύρο, ότι και εσένα και τον Δημήτρη, τα μαγαζιά στο Άρνε με αθλητικά ρούχα, παπούτσια, αυτά, σας περιμένουν πώς και πώς. Πω, ρε φίλε. Κάθε χρόνο. Εντάξει, δεν είναι... Δεν είναι... Και έτσι να δούμε τώρα, ποιο είναι το κασκότερο. Δεν έχουν πελεκρίνο, τώρα. Μεγαλωμένος πελεκρίνο. Όχι, καπουτσίνο, ρε αγόρι μου. Να το, τα ψάχναμε το σύνδεσμο. Μεγαλωμένος. Μεγαλωμένος με άσκα καπουτσίνο, παιδιά. Σε εννοείται. Εννοείται. Από μικρό παιδί. Λοιπόν, Σταυρό, διαβάζουμε στο ΠΑΟΚ 24 ότι δούλεψε σήμερα ο Αμπέλ Φερέρα με 3-4-2-1, αν θες λίγο να μας το αναλύσεις. Στην ανάπτυξη, ναι. Είναι αυτό που λέμε, ό,τι είδατε στο διπλές, λες και ήμασταν συνεννοημένοι, μισή ώρα μετά, ωραία, στην προπόνηση, με το που ανέβηκε δηλαδή η ανάλυση του Αμπέλ Φερέρα, κατευθείαν στην προπόνηση παίζει άμυνα σε 4-4-2 και μετατρέπεται αυτό το πράγμα. Τι γίνεται δηλαδή, ξαφνικά οι αμυντικοί γίνονται τρεις, δηλαδή κλείνει ο δεξιός μπακ σαν τρίτο στόπερ. Ωραία, και ο αριστερός μπακ ανεβαίνει στο Θεό. Και γίνεται το σύστημα 3-4, οι πλάγοι οι δύο κλείνουν μέσα, σαν ψευτοδεκάρια. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο Μπίσεσβαρ με τον Στόχ ή ο Πέλκας με τον Ερίκε. Εντάξει. Και στην κορυφή είναι ο Ακπομ ή ο Μαρκόφσκι. Ναι. Εδώ φαίνεται βέβαια και η αδυναμία του συστήμα, του ρόστερ, ναι. Γιατί θέλουμε έναν φορ ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις έρχεται ο Σβιτέρσκι σήμερα. Δεν είναι φορ. Εγώ επιμένω δεν είναι φορ. Όλοι νομίζω πλέον. Είναι second striker. Ναι. Εντάξει. Αλλά κοίτα να δεις τώρα, από τη στιγμή που δεν έχουμε και πολλές λύσεις, θα είναι ο Σβιτέρσκι ο παίκτης που θα παίξει στην κορυφή τουλάχιστον στην αρχή, εντάξει. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Υπάρχουν τέλος πάντων, υπάρχει χρόνος να φανεί αν ο ΠΑΟΚ θα πάει τελικά για φόρ ή όχι. Για φόρ striker, κορυφής, εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να μην πάει, πιστεύεις. Θες να προβλέψω. Όχι, αν υπάρχει περίπτωση. Άκου να δεις, είναι και το financial fair play, δεν είναι απλά τα πράγματα. Τα ξοδεύουμε τα λεφτάκια μας. Δεν είναι εύκολο. Δεν τα κρατάει ο πρόεδρος η τσέπη όπως άλλοι, είναι αλήθεια. Δεν τα κρατάει η τσέπη. Όχι, ούτε τα βγατίζει, ναι. Τα δίνει κατευθείαν. Ναι, ναι, δεν είναι απλό. Ναι. Μάλιστα. Ο Ερίκη πώς θα πάει? Ο Ερίκη θα πάει πάρα πολύ καλά, φίλε. Πλάκα, πλάκα. Ανεβασμένος ήταν και προχθέσεις το φιλικό. Καλά είναι. Καλά, δεν είναι εκείνο το περσινό που δεν πέτυχε άσκηση. Νομίζω ότι ο Ενρίκε, ναι, είναι από αυτούς που δεν θα αποχάρηκαν, αλλά πήραν έτσι μια ένεση αισιοδοξία από την αλλαγή και μπορεί πλέον να δείξει πράγματα και να ξεκινήσει από το μηδέν ουσιαστικά. Εκεί που δηλαδή ήταν σε δύσκολη θέση και okay, είχε γίνει η κουβέντα για το μέλλον, αλλά ήταν στις πίσω επιλογές, νομίζω ότι τώρα το παλεύει. Πολύ. Εντάξει, πάντα μια αλλαγή προπονητή το παλεύει, παιδιά, απλά υπάρχει ένα δεδομένο. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίκτες προοπτικής εκεί και τον Στόχο. Θα θυσιάσει κάποιον παίκτη προοπτικής. Ναι, είναι και αυτό. Θα βρεθεί πρόταση π.χ. για τον Ζαμπά. Ο Μάζερ του Ζαμπά καθημερινή δεξιά και αριστερά από ό,τι μαθαίνω ότι έρχεται πρόταση με 18 εκατομμύρια. Ναι, το λέει. Ναι, το τα λέει. Ναι. Ωραία, τον πάω εγώ μετά. Αλλά τα λέει εδώ και ένα τρίμηνο, δεν τα λέει τώρα. Ναι, άλλο λέω. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς τι θα συμβεί. Εντάξει. Αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει μια αναζήτηση. Μια κινητικότητα. Ναι. Μια κινητικότητα. Μια οτιδήποτε. Ναι. Σε πρώτη φάση λοιπόν, αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα είναι έναν Ενρίκε σοβαρό. Εντάξει, όχι τέλος πάντων διάφορο σίγουρα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο το παλεύει και πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντί του.
Ωραία, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και μια υπεραριθμία εκεί στα εξτρέμ. Και είναι και το θέμα των ξένων. Ναι, είναι και αυτό. Ναι, που είναι αρκετή. Ναι, 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 έτσι. Και έτσι μπορεί, μπορεί τώρα να μην φαίνεται, αλλά στην τέτοια τη σεζόν που θα πρέπει να μένουν εκτός κάποιους αγώνες, θα φανεί. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και αυτό είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, η ουσία. Η ουσία είναι, ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ρόστερ που θα έχει ο ΠΑΟΚ 31 Αυγούστου. Συνάδελφε. Δεν είμαστε σίγουροι για το ρόστερ που θα έχει ο ΠΑΟΚ τότε. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα πάει έτσι συν έναν τουλάχιστον χαφ στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αλλά το ποιος, το αν θα πάει για ένα χαφ ή δύο χαφ, δεν το ξέρουμε. Επίσης. Εγώ παραλαμβάνω, για δύο θα πήγαινα. Ναι. Θα πήγαινα για ένα οχτάρι τύπου Ολιβέιρα και για ένα εξάρι που τρώει και τη μάνα του. Ναι. Αυτό θα έκανα εγώ τώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας υπάρχει ο Κάρτσε που ήρθε για να φύγει. Mm-hmm. Εντάξει. Ο Μίσιτς που αυτό που παίζει ο Φερέιρα, δεν θέλω να αποκόβω το χέρι μου ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά θα το δω, θα, το, άμα το ανταποκριθεί, άμα ανταποκριθεί θα έχω μεγάλη έκπληξη. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι ο Καντουρί που όσο χτάρει δίπλα σε ένα εξάρι καλό μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο. Ωραία, και είναι και ο νερός ο Σιγκάρας που για μένα έχει την οτροπία μεγάλου παίκτη, απλά ακόμα είναι έφηβος. Ναι. Τον έφαγε στον Ντόγκλας με τη μία, χρακ. Τον Ντόγκλας από την αρχή λέω ότι δεν τον υπολογίζω στην αρχή. Ναι. Ναι, είναι άδικο για το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Είναι άδικο για το παιδί. Δεν είναι, δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ να απαιτήσω τον Ντόγκλας με το καλημέρα να σηκώσει το βάρος μιας ομάδας που θέλει να μπει και από τη φάση στην ιστορία της στους ομίλους της Champions League. Ναι. Είναι λάθος. Ναι, το παιδί σιγά, μπορεί σιγά να έχει, έβαλε και ένα γκολ σήμερα στο μεταξύ του, το είδε ο Ζιβκόβιτς. Ωραία, αλλά έχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να τα εξελίξει μέσα από τη δουλειά, αλλά αν τον βάλουμε σήμερα να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ από αυτόν, το πιθανότερο σενάριο είναι να ξεκινήσει η καριέρα του πολύ στραβά. Ναι, να καεί δηλαδή από το, με το καλημέρα. Να καεί. Ναι, εδώ μιλάμε για μια επένδυση όμως, ΠΑΟΚ 22,8. Ε, βέβαια. Δεν πας να κάψεις τον παίκτη. Ναι, είναι άλλη ιστορία αυτή. Είναι λάθος. Mm-hmm. Και ο Μελιόπουλος αυτό που έλεγες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Ο Μελιόπουλος, παιδιά, είναι εξαιρετικά χλωμό αν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ. Αυτό καταδεικνύει, Σταύρο, και το πόσο έχει μεγαλώσει η ψαλίδα του ΠΑΟΚ με τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι αυτό το χωνευτικό. Το σημαντικό πρόβλημα της ημέρας. Ναι. Ναι, είναι το σημαντικό, αυτό πρέπει να είναι. Απλά πρέπει να το δω. Καθαρτικό μην είναι μόνο, Σταύρο. Ότι... ναι, αυτό φοβάμαι. Όλα τα υπόλοιπα. Ξέρεις Ολλανδικά. Όχι. Αγγλικά δεν έχει επάνω. Όχι, Ολλανδικά έχει. Ερώτα την κοπέλα στο ταμείο. Σώθηκες. Χωνευτικό δηλαδή. Κάτσε λίγο και βάσουμε. Πώς είναι η χώνευση στα αγγλικά? Δε, εγώ δεν ξέρω. Περιμένω με αγωνία την στιχομηθεία, να ξέρεις. Δεν με νοιάζει ούτε ο Μελιόπουλος ούτε. Excuse me, έλα, το ξεκίνησε. Ο φίλος με κοιτάει καν. Είσαι από το στόμα. Είσαι από το στόμα. When you eat a lot, you take it. Γεια! Λένα, γιατί έχουν Έλα, έλα. Γυρίζουμε τσόντα. Είσαι στο στόμα. Είσαι στο when you eat a lot and take one pill. Your stomach is. Yes? Okay, give me. Your stomach is upset. Upset, absurd. Yes, yes. Δεν μπορεί. Εντάξει, το πήρα το χωρίστο. Σου ρωτή δεν έχει εκεί πάνω. Σου ρωτή δεν έχει φτάσει. Την Προέδρου. Εγώ έχει ο στόμαχ. Upset είναι μόνιμα. Σταύρο, your stomach is upset. Ωχ, δεν μπορώ. Δεν έχει φτάσει η σουρωτή προφανώς, Σταύρο, Προέδρου πάνω. Δεν έχει φτάσει η σουρωτή, λέω, στην Ολλανδία. Όχι, έχει. Εγώ τελεγουθικά, απλά καμιά φορά στην ακλάση.
Γιατί είχε κατασκευήσει το κεφάλι σου. Water with gas, με στόμα και subset, άστα. Πω, μωρέ. Έχουν κλείσει 25.000 ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη. Πω. Δεν βρίσκω τα τοξικά μου τίδια τρόπιση. Αυτή είναι η κατάσταση στην ομάδα για να κάνουμε γύρισμα κολοτούμπα. Για πες λίγο, μπίσες βάρ, τι κατάσταση είναι το που λένε αυτό. Εντάξει, μπίσες βάρ είναι απίστευτη μορφή. Ο μπίσες βάρ δεν είναι καλοκαιρινός ποδοσφαιριστής, τα έχουμε πει. Ναι, τα έχουμε πει, αλλά τον βλέπω κάπως πιο ελαφρύ κάπως φέτος. Κουρεύτηκε γι' αυτό. Όχι ρε. Ο μπίσες βάρ θα έρθει η στιγμή, θα μπει μέσα, θα κάνει τη δουλειά και θα φύγει. Θα φύγει ενώ θα κάνει τη δουλειά τέλος πάντων και θα πει αντίο. Δεν χρειάζεται πολλά μπίσιμα. Ναι. Ο μπίσιμα είναι αυτός. Τι να κάνουμε, είναι που λένε άρα. Είναι ο άνθρωπος, είναι ο μπίσιμα που αγαπήσαμε. Εντάξει, δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι για τον μπίσιμα. Είδα και στο φιλικό πει. Σε πλάνα τον πατέρα του, την οικογένεια κλασικά. Θα μόνες εκεί. Κάθε καλοκαίρι. Ναι, άστο. Αμπέλ Φερέιρα. Το μπίσε δεν το φοβόμαστε. Ο Αμπέλ Φερέιρα είναι οκ. Okay. Παίρνοντας έτσι ημέρες. Είναι κανονικός προπονητής. Είναι ένας κανονικός προπονητής, ο οποίος δουλεύει πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Έχει ξεκάθαρες ιδέες. Δεν του αρέσει το στατικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει κίνηση. Αυτό έχει απέτηση παίξιμάτων. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να το παίξεις. Πρέπει να υπάρχει διάθεση να το παίξεις. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν και τα στοιχεία. Επειδή το ψιλομελετούσαμε χθες μεταξύ μας, οι μεγαλοδημοσιογράφοι, στην ζώνη άμυνας έχουμε αθλητικά παιδιά. Ναι. Στη ζώνη επίθεσης έχουμε αθλητικά παιδιά. Στο 10 έχουμε αθλητικά παιδιά. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για τους αγώνες της Champions League, εκεί που θα χρειαστούν. Εκεί που πρέπει να εντάξουμε αθλητικούς παίκτες είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, στους κεντρικούς χάφους, ουσιαστικά τους δύο. Οι οποίοι δύο είναι είτε παίζουμε 4-4-2 είτε παίζουμε 4-2-3-1. Εκείνοι οι δύο πρέπει να έχουν περισσότερα τρεξίματα. Γιατί η απέτηση πίεσης και κλεψίματος της μπάλας και εγκλωβισμού των παικτών που τέλος πάντων θέλουν να παίξουν από την πίσω ζώνη. Γιατί στην Ελλάδα δεν το συναντάμε αυτό. Στην Ελλάδα με το πιέζεις αρχίζει η γιώμα και μεταφέρεται το παιχνίδι. Ναι. Στην Ευρώπη όμως που παίζει μπάλα από πίσω, αν εσύ έχεις τη διάθεση να πιέσεις για να κλέψεις ψηλά, θα πρέπει και αν περάσει η μπάλα να έχεις και τους παίκτες που θα προλάβουν τον αντίπαλο. Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε με γνώμονα τα ελληνικά παιχνίδια. Καμία ελληνική ομάδα πλην Ολυμπιακού, λέω εγώ, δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει από την πίσω ζώνη. Ακόμα και η ΑΕΚ, αυγενικό έχουμε ακόμα. Μπαμ και μπούμ ήτανε. Αλήθεια. Εντάξει. Ναι. Ναι, άρα πάμε σε μια άλλη λογική. Πάμε σε μια λογική ότι η ομάδα για να τα αποκριθεί στην Ευρώπη χρειάζεται αθλητικούς χαφ. Π.χ. να δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ευρώπη δύσκολο να βάλεις μαζί και πώς το λένε και μπίσες βαρκεστό. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Στην Ελλάδα αυτοί οι δύο δεν θα βγαίνουν ποτέ. Θα είναι 99% των παιχνιδιών μέσα. Ναι. Έχει αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο. Μάλιστα. Μεταξύ των δύο διοργανώσεων και των δύο προσήξεων, εντάξει. Ναι. Για να μην μπερδευόμαστε. Είναι άλλο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, το ζήσαμε και πέρσι. Δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλησιάζει. Το ζήσαμε και πέρσι. Εχθές ξέχασα να σου το πω. Ρώτησα φίλε λίγο τον Φερέιρα γιατί δεν θέλει το Ριμπερί. Γιατί υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Σοβαρά, γιατί προφανώς δεν ενημερώνεσαι, γι' αυτό είναι λίγο εδώ πέρα. Μια σελίδα στο Instagram. Με τίτλο, ο τίτλος είναι τέλος ο Ριμπερί για ΠΑΟΚ. Να συνημερώσω λίγο. Ο ΠΑΟΚ παρότι το πάλεψε δεν θα καταφέρει να κάνει αυτή τη μεγάλη μεταγραφή. Οι λόγοι είναι δύο. Το ότι ο Ριμπερί δεν είναι πολύ ζεστός να δει στην Ελλάδα. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ο προπονητής Φερέιρα δεν ψήνεται για μια τέτοια μεταγραφή ενθουσιασμού αλλά ζητάει φόρ. Οπότε κάτω μια ερώτηση τον Φερέιρα γιατί δεν θέλει ο Ριμπερί. Σταύρο,
Τα νέα επεισόδια, Σταύρο, για να κλείσουμε, να σε αφήσουμε με την ΕΡΤ, πώς τα βλέπεις, που ακολουθούν ομάδες στον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμα. Ναι, δεν έχει κλείσει οριστικά. Ρώτα εκεί πάνω, όλα τα στελέχη της ομάδας πάνω. Α, κλειστήκαν όλοι. Ναι. Πώς βλέπεις την δυσφορία του Άριος και την απέτηση της ΑΕΚ? Η δυσφορία του Άρη είναι αστεία τουλάχιστον, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στην ΕΡΤ. Δεύτερον, εντάξει, είναι ουρά του Ολυμπιακού, το έχουμε καταλάβει αυτό, και καθυστερημένος να είσαι, καταλαβαίνεις ότι είναι ουρά του Ολυμπιακού ο Άρης αυτή τη στιγμή, και ό,τι κάνει θα κυβερνάσει και να χαίρεται εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ο Άρης ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή θα κάνει για να ικανοποιήσει το θετικό. Ναι. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Όμως εντάξει, κάπου το κουράσανε. Προφανώς. Ας φροντίσουν λίγο την ομάδα τους και ας αφήσουν τον ΠΑΟΚ ήσυχο, που κάνουν και μικροπολιτικοί. Θα πεις μικροπολιτικοί κάνουν οι υπάλληλοι τους έργους που δεν ξέρει κανείς τι είναι. Έτσι. Σωστό. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Εντάξει, είναι αστεία η κατάσταση, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ όταν πολλά... Εγώ δεν θα κάτσω να δικαιολογηθώ τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι ευνοούμενος επειδή υπογράφει παραμονές εκλογών. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις όταν ήξερε ότι 7 Ιουλίου θα γίνουν οι εκλογές. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις από τη στιγμή 6 μήνες πριν τελειώσει το συμβόλαιό του. Ωραία. Πήρε την καλύτερη προσφορά. Εντάξει, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι είναι ταμπλόχος. Και πήρε μια πολύ καλή πρόταση από την ΕΡΤ. Ναι. Την οποία είχε δικαίωμα να ακολουθήσει η Νόβα. Δεν ακολούθησε, δικαίωμά της, εντάξει, και από εκεί και πέρα τι να κάνουμε, ελεύθερη αγορά είναι. Δεν μπήκε ο ΠΑΟΚ, δεν άνοιξε ο ΠΑΟΚ την αγορά της ΕΡΤ. Ναι, σωστό είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί, εντάξει. Βασικά γενικά δεν καταλαβαίνω τι ζητάνε από τον ΠΑΟΚ. Να πει όχι στην ΕΡΤ, να πει μη μου δίνεις τόσα χρήματα. Δώσε στους άλλους. Τι περιμένουν, okay. Τι ζητάνε από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πιέζουν να μην κλείσει δουλειά. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά το ότι βγάζουν στη σέντρα τον ΠΑΟΚ, λες και ο ΠΑΟΚ υποχρέωσε την ΕΡΤ να του δώσει αυτό το συμβόλαιο. Αυτό είναι οξύμορο. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει, πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν ο ΠΑΟΚ εμπλέκεται. Ναι, δηλαδή φτάνει λίγο κάπου. Ο Άρης πέρσι πήρε 2,4. Ερχόμενος από τη Football League. Αλλά εκεί δεν μίλησε κανείς. Ας πούμε πόσα παίρνουν οι ομάδες νεοφώτισης στην Νόβα. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ας μας πούνε. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 8,5-9 εκατομμύρια το 9. Που η χώρα είχε κάποια... Ποιος τα θυμάται αυτά, ρε φίλε, τώρα, σε παρακαλώ. Ποιο είναι το 9. Το είχε μετά, αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Ναι. Το 9 ο Άδωνης μπινελίκων κάθε μέρα τη Νέα Δημοκρατία του. Τι μου λες. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αν γίνει κανένα σκάνδαλο και δεν υπογραφεί η συμφωνία και πάει μετά τις εκλογές, έχουμε και το άλλο, θα καταλάβουμε και τις προθέσεις της Δημοκρατίας. Ναι. Είναι όντως υπάλληλοι του Μαρινάκη ή δεν είναι? Ναι. Εμείς ήδη ξέρουμε ότι καμιά 20 άτομα στα ψηφοδέλτια έχουν μπει από αυτόν. Ναι. Επίσης ξέρουμε κανένα 2-3 που κόπηκαν επειδή λένε γεια στον Ιβάν. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση του επικρατού. Για να μην λέμε βλακίες τώρα. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώνει. Θέλει να ξέρει τι θα κάνει. Περιμένουμε σήμερα νέα. Τώρα τι να πω. Ναι. Πώς νιώθεις που δεν θα ψηφίσει φέτος? Και θα ψηφίσω κυρ. Όλοι μας, αλλά δεν μπορούμε, Σταύρο. Θα ψηφίσει την Κοζάνια. Κατά τα ψηφίζω εκεί, αλλά είμαι στην Ολλανδία. Έχασε μια ψήφο από σένα. Τι να κάνει, αγάπη ο Σταύρος, να φέρει τα δικαιώματά σου. Δεν μπορούμε να πάμε στο προξενείο εδώ να ψηφίσουμε. Επήγαινε. Στη Χάγη, κάπου είναι. Επηγαίνετε. Εκδρομούλα, μια χαρά. Πάρ το διαβατήριό σου. Κάποια 150 χιλιόμετρα. Δεν πειράζει, κάνε μια εκδρομή. Πάρ το διαβατήριό σου. Δουλειά, αγάπη. Εντάξει, Σταύρος, μείνει ένας πίσω για την προπόνηση και οι υπόλοιποι να πάτε. Μοιράστε τα λίγο, τόσα άτομα είστε πάνω. Δεν είναι πολλά άτομα φέτος, αγάπη. Να πάτε, Σταύρο, αν μπορέσετε να βγάλετε άκρη. Να πάτε αυτοί που ψηφίζετε Αλφα Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι να μείνουν πίσω. Ωραία. Για να ψηφίσετε Κυρκύρ. Λοιπόν. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, δεν νομίζω.
Δεν νομίζω, όχι. Προπόνηση απόγευμα έχει ή πάλι ρεπό. Περιμένουμε κανονικά, έχει κανονικά. Α, ωραία. Και περιμένουμε το Σβιντέσκι. Ωραία. Σταύρο, γερστόμα και είσαι upset, αλλά θα πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια... Πρέπει να πήρα σωστά χάπια τώρα, θα ρωτήσω και στη ρεσεψιόν εκεί μου κάνει μια κέντα. Α, πήρες και χάπια. Χάπια είναι αυτά, ρε, αυτά τα καραμέλες. Τι τρως, ρε Σταύρο, και πήρες χάπια δηλαδή. Τα λαχανικά φουσκώνουν, να ξέρεις. Επιβεβαιώνεις, Σταύρο, ότι τα λαχανικά φουσκώνουν. Ακούστε, δείτε, έχει ένα σνίτσελ 1,5 τετραγωνικό μέτρο. Μην το τρως. Δεν γίνεται. Φάει το μισό. Και επειδή το πρόγραμμα είναι τέτοιο και μπορούμε να φάμε μόνο βράδυ. Ωραία. Υπάρχει πρόβλημα. Τρώει μία φορά την ημέρα, το μας λέει. Ναι. Αδυνατισμένος θα γυρίσεις. Ωραία. Αλήθεια, είπε. Σε κλείνουμε πριν συγκινηθούμε. Ναι, πραγματικά, ναι. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τον Ερίκο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο. Και ας νομίζω όλα τα θέματα. Δίνουμε και μαθήματα. Αν πάτε στο εξωτερικό. Πώς νοηθείτε για να χάπι. Κάτι τρώτε, ρε παιδί μου. Συμβαίνει στο εξωτερικό. Your stomach. Αν το στομάχι. Είναι η υπηρεσία του αυτή. Ναι. Δεν ήξερα τι λέει. Και λες, my stomach is upset. Hi. Ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, άρα σας δίνουμε και λύσεις να μην μείνετε ποτέ ξεκρέμαστοι. Ναι, okay. Να βγάλετε άκρη. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε για την τελική ευθεία στο τελευταίο ΠΑΟ 24 της εβδομάδας. Σας λέω για ακόμη μια φορά, υπάρχουν πολλά θέματα στο ΠΑΟ 24. Με βίντεο φωτογραφίες υπήρξε και ένα πρόοπτο με τον Πέλκα, συγκρούστηκε σε κάποια φάση με τον Ίγκη Ίγκασον. Δέχτηκε τις υπότιτλες βοήθειες ο Δημήτρης Πέλκας, σηκώθηκε, συνέχισε το πρόγραμμα, δεν εκφράστηκε καμία ανησυχία. Είπαμε, είναι το πιο σημαντικό ίσως σε μια προετοιμασία, όταν αυτή γίνεται υπό νορμάλ συνθήκες και δεν είναι προετοιμασία, αλλά Στανόγεβιτς. Ένα μεγάλο πανηγύρι δηλαδή, ουσία μηδέν, και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Όταν γίνεται λοιπόν μια σοβαρή δουλειά, το σημαντικότερο είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Για όλα τα υπόλοιπα νομίζω θα βγει η άκρη. Κάθε μέρα που περνάει λειτουργεί προς όφελος του ΠΑΟΚ. Το ιδανικό θα ήταν να μην είχε υπάρξει αλλαγή, αν το πάρουμε από ένα άλλο πρίσμα, δηλαδή η ομάδα να συνέχιζε όπως τελείωσε. Από τη στιγμή που αποφάσισε να αποχωρήσει ο Ράσμαν Λουτσέσκου, δεν έχει το παραμικρό νόημα να φωνάζεις και να καταργέσαι πάνω από το χυμένο γάλα. Πρέπει να αντιδράσεις και ο ΠΑΟΚ αντιδράσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και ο Φερέιρα να οδηγηθεί η ομάδα στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι όλα μετά θα είναι πολύ πιο εύκολα. Μας το έλεγε και ο Σταύρος και το καταλαβαίνετε όλοι, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία σε πρώτη φάση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα τη βρει την άκρη ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ούτε τον Ολυμπιακό, που μέχρι στιγμής το μόνο κέρδος που έχει με το νου τους είναι στο επικοινωνιακό κομμάτι. Αγάπη. Για Φαλκάο διαβάσαμε, για Μπέρκ διαβάσαμε, για Χίλιους Δύο διαβάσαμε. Του Μπέρκ βέβαια ξεχάστηκε, όχι μόνο ξεχάστηκε, πήγε στην άκρη με ωραίο τρόπο. Δηλαδή σιγά σιγά σε κάποια φάση εκεί που έλεγαν ότι κλείνει, βλέποντας ότι δεν κλείνει τελικά, το έβαλαν λίγο στην άκρη, είπαν τελικά ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει πλευρά και ότι το ξανασκέφτονται και δεν θέλουν να παίκτη Στιλμπεργκ. Okay. Επί της ουσίας ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Βαλμπουένα. Εντάξει. Εγώ νομίζω θα βοηθήσει. Αυτό, παίκτη με ποιότητα, αλλά δεν θα σχολιάσω την μεταγραφή Κάιπερς. Ο Μπρούνο απλά είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά όχι κάτι το εξαιρετικό. Και ο Σεμέδο, ναι. Θα δούμε και αυτός τι ψάρια θα πιάσει και αν βαθμίσει την άμυνα του Ολυμπιακού, που πέρσι μπροστά στην άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν η μέρα με τη νύχτα. Η τετράδα του ΠΑΟΚ με την τετράδα του Ολυμπιακού, ίσως ο βασικός λόγος που ο Ολυμπιακός δεν κατόρθωσε να πιέσει ποτέ τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ, να είναι εκεί δηλαδή στο μείον 1, στο μείον 2. Εντάξει, γενικά στο Super League δεν έχουν γίνει μεγάλες κινήσεις προς τον παρόν. Έχουμε βέβαια ακόμα μέλλον μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά σε επίπεδο ενίσχυσης, περισσότερες ομάδες ακόμα κινούνται σε ρηχά νερά, σιγά σιγά. Νομίζω ότι θα υπάρχει αρκετή απόσταση. Δηλαδή, ακόμα και η ΑΕΚ
έχει κολλήσει τώρα εκεί στον Ευράνιες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη του κίνηση. Εκεί ποντάρουν πολλά. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Αλλά αυτή είναι η δική σου δικαίωμα εικόνα. Από την άλλη, όντως ο Ολυμπιακός δεν... Ναι, δεν χτίζει. Νομίζω ότι προσπαθούν λίγο επικοινωνιακά να το περάσουν αυτό. Ναι, στην ουσία δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να βασιστεί στο Βράνιες. Ξέρουμε και στην ΑΕΚ πολύ καλύτερα από εμάς ότι πρόκειται για έναν χαρακτήρα πολύ δύσκολο, που εκεί που νομίζεις ότι έχει καταλάβει ότι πρέπει λίγο να το πάρει αλλιώς, εκεί κάτι κάνει και ξαναγυρνάει. Αφού έχασε και την ευκαιρία ο Βράνιες στην Άντρελεχτ να μείνει εκεί και να παίξει σοβαρά, νομίζω ότι επιστρέφοντας εδώ. Μας παρέσει η αγάπη το. Η Καρλέουσα. Καρλέουσα, τι λέγανε. Έτσι τη λέγανε. Πώς λέγονται, το Καρλέουσα. Δεν θυμάμαι. Από. Αν και είχαμε διαβάσει πάρα πολλά ρεπορτάζ για ένα διάστημα. Γιούλη, όχι Γιούλη. Δεν θυμάμαι καθόλου. Διαβάζαμε Καρλέουσα. Πάρα πολλά ρεπορτάζ, ξέραμε κάθε λεπτομέρεια. Μας πήρε στο λαιμό τότε. Το... Μας παρέσει, ρε. Ναι. Τι έχει γίνει με αυτήν την υπόθεση, είναι ανοιχτή ακόμα. Δεν την παρακολουθώ. Ούτε και θυμάσαι και να μου λέγαμε γίνοντας τον άδερφο που ήταν ειδικό στο θέμα. Ναι. Και έχει σιωπήσει και αυτός. Πω, ρε φίλε, τι ήταν 18 αυτό. 18 κείμενα την κάθε ημέρα. Μέρα. Ένας άνθρωπος. Ναι. Για 20 μέρες ήταν ένας συνάδερφος. Μόνο γι' αυτό μπορεί μόνο να γι' αυτό. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή η βάρδια του ήταν Καρλέου Σαβράνιες, αυτό. Η μέρα του ήταν τι στοιχομηθεία θα βρει, τι βίντεο, ναι, τι γίνεται, η μήνυση. Ναι. Η αδερφή της Καρλεούσα. Πολύ ωραίο διάστημα εκείνο. Πολύ παραγωγικό. Ναι. Σίγουρα πολύ πιστεύω παραγωγικό. Ότι έπρεπε να κάνει περιορίσει και το διάστημα συγκεκριμένο συνάδελφο. Αλλά τέλο πάντων. Είναι εδώ, είναι στην ΑΕΚ ο Βράνιες. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτόν η σεζόν. Αν θα έχει έτσι κανένα ενδιαφέρον, να θα προκύψει κάτι. Από εδώ από εκεί θα το δούμε. Να σου πω ότι. Έλα. Πέρα από το νομίζω ωραίο θέμα που υπήρχε χθες του Πάουκ Σέζαρ, υπάρχει και τώρα φυσικά για τις αντιδράσεις των φίλων της Μπράγκα στην αποχώρηση του Αμπέλ Φερέιρα. Mm-hmm. Αρκετά σχόλια φίλων του ΠΑΟΚ ότι μέσα από το σχόλιο των Πορτογάλων καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικός ήταν για την Μπράγκα ο Φερέιρα και πόσο καλός προπονητής είναι. Ναι. Είχαμε σήμερα την παρουσίαση του Ρικάρντο Σαπίντο. Δεν αντιλήφθηκα ότι τον αντιμετώπισαν με πολύ θέρμη οι φίλοι της Μπράγκα. Ναι. Βέβαια, χρεώνουν να σας πω την αλήθεια στο Φερέιρα αρκετοί οπαδοί της Μπράγκα. Το γεγονός ότι είχε πολύ άσχημα αποτελέσματα κόντρα στην Μπενφίκα. Ναι. Και θεωρούν κατά κάποιο τρόπο ότι η ομάδα τους είναι θυγατρική της Μπενφίκα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε εικόνα σε μεγάλο βαθμό. Ποιες είναι οι ισορροπίες στην Πορτογαλία και αν όντως η Μπράγκα έχει σχέση με την Μπενφίκα. Οπότε δεν θα πάρω θέση. Δεν θέλω να εκτεθώ για κάτι που δεν ξέρω. Πάντως αρκετοί γράφανε ότι τώρα που έφυγε ο Φερέιρα θα έχουμε και πάλι την Μπενφίκα να παίρνει τις νίκες. Άλλοι κατηγορούν τον πρόεδρο, άλλοι τον προπονητή γιατί έχανε συνεχώς η Μπράγκα την Μπενφίκα. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο Σαπίντο από τον Αντώνιο Σαλβαδόρ, ο οποίος δήλωσε ο πρόεδρος της Μπράγκα: μας έκανε έκπληξη η αποχώρηση του Αμπέλ Φερέιρα. Βγήκαν πολλά ονόματα στα ΜΜΕ, αλλά την πρώτη στιγμή, όταν το πρωί της Δευτέρας καταλάβαμε ότι πρέπει να βρούμε έναν άλλον ηγέτη για τον πάγκο, ο πρώτος άνθρωπος που είδε στο μυαλό μου ήταν ο Σαπίντο. Οπότε τον κάλεσα, συναντηθήκαμε στη Λισαβόνα το ίδιο βράδυ και συμφωνήσαμε, είπε ο ιδιόρυθμος πρόεδρος της Μπράγκα, ο Αντώνιο Σαλβαδόρ. Ιδιόρυθμος προπονητής και ο Σαπίντο, από αυτά που είδαμε στη θητεία του στον Όφι. Τώρα αν είναι καλός... Και στον Ατρόμητο, εντάξει, ψηλό... Ναι. Ψηλό είχε και εκεί πέρα κάποια θεματάκια. Στη Λέγκια Βαρσοβίας πέρσι... Και τώρα πλέον αν είναι ικανός να αντικαταστήσει τον Φερέιρα, να σου πω την αλήθεια, δεν με απασχολεί αγάπη. Κανένα αριστερά, γιατί να σκάσουμε για την Μπράγκα, εντάξει. Λογικό είναι. Πάντως, γενικότερα, όλες αυτές τις ημέρες υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις στην Πορτογαλία. Ακόμα υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να κατανοήσει το πώς μέσα σε 30-35 ώρες ο ΠΑΟΚ έφερε τα πάνω κάτω στην ομάδα. Κατανοούν πολύ, μάλλον κατανοούν όλοι σχεδόν την απόφαση του Φερέιρα. Γιατί γράφουν ότι έπαιρνε 500.000 ναι, το χρόνο από τώρα τη δική του πλευρά όμως, από την πλευρά της Μπράγκα. Ναι, από την πλευρά της Μπράγκα υπάρχει απορία. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί ενώ υπήρχε η ρήτρα, λέει, 12,5 εκατομμυρίων, που τελικά δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλά και πολλοί Πορτογάλοι φίλαθλοι πιστεύουν ότι υπάρχει αυτή η ρήτρα των 12,5 εκατομμυρίων, γιατί ο πρόεδρος άφησε να φύγει ο Φερέιρα με μόνο 2,5 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απορία, αυτή είναι. Διαβάζοντας σχόλια και στην Αμπόλα και στον Τζόγο. Φιλάθλων της Μπράγκα. Εντάξει, το ίδιο ισχύει και για τον Λουτσέσκου, έτσι. Που και εδώ πολλοί το είπαν. Ότι okay, το timing είναι αυτό που μας κάνει όλους να απορούμε. Και πολλοί χαλάστηκαν κιόλας γι' αυτό.
Αλλά στο οικονομικό κομμάτι, αυτά που έπαιρνε εδώ ο Λουτσέσκου με αυτά που θα πάρει στη Σαουδική Αραβία απέχουν πάρα πολύ. Επαγγελματίες είναι. Το ίδιο σκέφτονται και οι Πορτογάλοι για τον Αμπέλ Φερέιρα και είναι λογικό. Συν ότι υπάρχει η προοπτική του Champions League στον ΠΑΟΚ, συν ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα και τον Double στην Ελλάδα, συν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον μια μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα. Εντάξει, όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Και το αντιλαμβάνονται και αυτοί. Λογικό είναι. Στο μεταξύ, ένας παίκτης που έπαιξε πολύ το όνομά του για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν νομίζω ουδέποτε ο ΠΑΟΚ να διαφέρθηκε σοβαρά για αυτόν. Μπορεί καν να μην ασχολήθηκε ποτέ με την περίπτωση του. Ο Νικολάη Στάνσιου θα είναι ο αντικαταστάτης του Στοχ στη Σλάβια, στη Σπάρτα Πράγας. Όχι, στη Σλάβια Πράγα, συγγνώμη. Κατέβαλε την ρήτρα του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ η Σλάβια και απέκτησε τον Ρουμάνο επιθετικό για να αντικαταστήσει τον Στοχ. Επίσης μια απώλεια που στη Σλάβια δεν την πήραν με θετικό μάτι οπαδί. Γιατί όντως ο Στοχ έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι με τα γκολ και την ασίστ και στο πρωτάθλημα, όπου το κατέκτησε η Σλάβια, κατέκτησε και το κύπελο και έφτασε μέχρι τους 8 παρακαλώ του Europa League. Ναι, και είχε πολύ καλή παρουσία και ο Στοχ. Πολύ καλή σεζόν πέρσι. Έρχεται και ανεβασμένος τώρα και εντελώς διαφορετικός. Το είδαμε και στο φιλικό προχθές όσο έπαιξε, που okay, πρώτο φιλικό ήταν και λίγα πράγματα είδαμε τους περισσότερους. Αλλά καταλάβαινες ότι ο Στοχ είναι αυτό που έλεγε και ο Σταύρος, ότι το λάθος δεν το κάνει και ότι έχει ξεκινήσει καλά και στην προετοιμασία. Και μιλάμε για εντελώς διαφορετικό παίκτη από αυτόν που γνωρίζαμε και θυμόμασταν όλοι μας. Τι κάνει ο γάμος. Ναι. Το σοβαρεύει τον άνθρωπο, στα δικά σου. Και ήρθε. Και στα δικά σου, Στέργιο. Και ήρθε εδώ με την σύζυγό του και το παιδί και κανονικά. Χαρά. Με το καλή μέρα. Ρεσί και ο Αουγκούστο πρέπει να έχει παιδί. Έχει και είναι 21 χρονών. Παιδί, και νομίζω περιμένει δεύτερο, ναι. Το είδα προχθές. Έχει παιδάκι ο Αουγκούστο. Πότε το έκανε, στα 19 το έκανε. Στα 10. Και κάνει και δεύτερο 8. Στα 21. Έκανε ένα στα 18-19. Πού πας ρε αγόρι μου, δηλαδή, ρέμισε λίγο. Εντάξει, αγαπήνει στην κουλτούρα των Βραζιλιάνων. Πρέπει κάτι να κάνουμε με τον Ζαμπά. Το να κάνουν παιδιά. Στέργια με τον Ζαμπά πρέπει να κάνουμε κάτι. Ο Ζαμπά είναι από τους λίγους που έχουν μείνει έτσι. Κοίταξε ο Ζαμπά. Μετά το πάρτι με τα μοντέλα τον Μάιο. Ουαρντίζει λίγο. Όχι, ρε, όχι τόσο. Λίγο. Όχι τόσο. Μπαίνει στα μονοπάτια αυτά. Όχι τόσο. Όχι τόσο. Τόσο δεν μπορεί κανένα. Ο άλλο είναι ένα πράγμα. Τόσο δεν μπορεί κανένα. Δεν είναι μέτρο σύγκριση ο άλλο. Δηλαδή στην κορυφή είναι ο Άμρ. Το παράδειγμα προ αποφυγή. Αλλά έχει μια τάση ο Λέο Ζαμπά. Φίλο και συνάδελφο μου στέλνει, κάντε εσεί παιδιά με τον Ζαμπά. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Τι να πω, ναι, οκ. Δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω έτσι κι αλλιώς. Εσύ. Μάλλον. Απλά ο Αουγκούστο μου έκανε πολύ τύπος και το δεύτερο παιδί. Δηλαδή ο Πάουκ πραγματικά πλέον πάει σε επιλογές. Άμα δεν έχεις παιδί, δεν έρχεσαι. Κοίταξε, ο Πάουκ μπορεί να πάρει κανένα 17χρονο, αλλά να έχει παιδί. Ναι, ναι. 3 χρονών. Είναι σοβαρή σχέση. Έχει σοβαρή σχέση. Έλα. Εντάξει, ρε παιδιά, 21 χρονών. Δύο παιδιά. Περιμένει και δεύτερο. Είπαμε κάπου. 22 όπα. Είναι καταρχήν. Ωραία, 22. Έκανε κάπου το, όπα. Έκανε το πρώτο στα 19-20. Ναι, πρέπει κάπου εκεί γιατί μικρό είναι. Μικρό είναι. Και θα τώρα κάνει και δεύτερο. Ανέβασε βρυχογράφημα προχθές. Θα κάνει και τρίτο. Γερός να είναι και αυτός και η. Τίποτα. Ο Ζαμπά πρέπει λίγο να νοικοκυρευτεί και να σοβαρευτεί. Από τους λίγους είναι που έχουν μείνει έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σοβαρές σχέσεις και οικογενειάρχες και τα πάντα. Λίγο του Ζαμπά. Θα βλέπεις τον Στοχ στο κόσμο. Με το παιδάκι να ψωνίζουν μια χαρά. Ναι, ναι, με τη σύζυγο κανονικά. Εντυπωσιακή σύζυγο βέβαια, να τα λέμε όλα. Ναι. Αλλά οικογένεια παντού. Ο άλλος άνθρωπος ο Στοχ, άλλος άνθρωπος πραγματικά. Θα δούμε στερα γιατί να γίνει. Υπάρχει ένα δυνατό γκρουπ με πολλούς οικογενειάρχες. Καλό είναι αυτό. Δεν σε απασχολεί τίποτα. Σας είπα και τις προάλλες να πετύχει ο Στοχ πάνω από 5,5 γκολ πληρώνει 1,87. Δώρο. Μιλάμε για τη Super League, εντάξει. Μάλλον τη Super League 1. Φέτος θα έχουμε και αυτό. Και under 5,5 γκολ, 1,87. Χωρίς να υπολογίζονται οι αγώνες στο play-off. Νομίζω θα τα πετύχει τα over 5,5 γκολ ο Στοχ, ίσως μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ναι. Το έχει, την κίνηση την έχει να κλείνει προς τα μέσα. Νομίζω είναι φάουλ δώρο. Φάουλ εκτελεί πολύ καλά. Δώρο, ναι. Δηλαδή προλάβετε. Δεν ξέρω έτσι. Αν και στο παρελθόν χτυπούσε τόσο καλά, αλλά νομίζω ότι το έχει δουλέψει και την εκτέλεση φάουλ ο Στοχ. Ναι. Δηλαδή έχει και δυνατές εκτελέσεις και τεχνικές, βλέποντας κανείς τα γκολ που πέτυχε στη Σλάβια Πράγας.
Δηλαδή πέτυχε τουλάχιστον 4-5 γκολ εντυπωσιακότατα με απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Και το over 6,5 assist πάλι του Στοχ, 2 απόδοση. Είναι λίγο μυστήριο ξέρεις η assist. Αλλά ο Στοχ ήταν διψήφιος 10 γκολ 10 assist την προηγούμενη χρονιά που ήταν στον ΠΑΟΚ, το 13-14. Νομίζω μπορεί να επαναλάβει το ίδιο και φέτος σε μια ομάδα σαφώς καλύτερη, με μεγαλύτερη ποιότητα, με μεγαλύτερη εμπειρία, με μεγαλύτερη προσωπικότητα, με πιο στιβαρή διοίκηση και με έναν σαν Ιβά Σαββίδη που εντάξει έκανε κάποια λάθη στα πρώτα χρόνια, νομίζω φέτος το έχει ελαχιστοποιήσει. Μπορείς να το κολλήσεις αυτό με άλλα αντίστοιχα, βγαίνει μια καλή έτσι, απόδοση και περιμένεις. Και μπορεί να πληρωθείς και από νωρίς μες στη σεζόν. Κοίταξε. Έχει για τον Βαλμπουενά, έχει κάτι καλά τέτοια που τα έβλεπα πρόσφατα. Θα βάλουμε αγάπη, να σου πω. Θα βάλουμε τον Στοχ, θα πάμε στα γκολ, όχι σε assist. Ναι, γκολ καλύτερα. Ναι. Over 5,5 λοιπόν ο Στοχ. 1,67. 1,87. 1,87, ναι. Θα πάμε στο Βαλμπουενά να βάλει γκολ με απευθείας φάουλ over μισό 2. 2? Δηλαδή θέλουμε να βάλει ένα γκολ μόνο. Με απευθείας φάουλ όμως. Αλλά το, νομίζω το έχει αυτό. Απευθείας φάουλ. Καλό, ναι. Ωραία. Ναι. Κάτσε λίγο, γίνεται να συνδυάσει. Όχι. Αυτό σου λέω, Στέργιο, αλλά δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Α, επειδή είναι το ίδιο ειδικά. Θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Καλά, κόλλησε το με κατάκτηση, ξέρω εγώ. Βάλ το μέσα στο, σε αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Κατάκτηση Ισπανία-Ρεάλ. Ναι. Κατάκτηση Αγγλία-Λίβερπουλ, ξέρω, κάπως έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα Λίβερπουλ. Καλά, ναι, τέλος πάντων. Πάρει City. Ναι, πάλι. Αλλά καλό, καλό. Έχει στοίχημα πάρα πολλές επιλογές. Για μακροχρόνια και σιγά σιγά είναι ευκαιρία να τα παίζουμε από τώρα νωρίς και περιμένεις μετά. Καλό είναι αυτό με τα μακροχρόνια. Βάζεις λίγα και αν βγουν, παίζεις πολλά. Και δεν χάνεις με το καλημέρα. Στέργιο, άμα βάλεις την. Ποια έβαλες μέσα, Ουρουγουάη έχεις βάλει. Ουρουγουάη. Πόρε Στέργιο. Άμα βάλεις όμως κάτι τέτοιο που σου λέγει η αγάπη, μην το βάλεις. Αν έβλεπες το παιχνίδι αγάπη Ουρουγουάη Περού, θα καταλάβαινες. Όλοι το είδαμε, κοιμήθηκε ο Θεός και προκλήθηκε το Περού. Όλοι το είδαμε, αλλά δεν βάζεις από τώρα κάτι. Γκολ μας ακύρωσαν, γκολ χάσαμε πάνω στη γραμμή. Δηλαδή να χάνει ο Καβάνι σούτ από τη μικρή περιοχή δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Όλα αυτά για να μας πάρουν τα λεφτά. Αλήτες. Κάτσε να δω τι έκανε και το Τζόκερ που έπαιξε χθες. Για τζακφούτ. Ωραία, εντάξει, εγώ έχω παίξει ένα. Είναι ακόμα ανοιχτό. Έχω βάλει το Σουάρες πρώτο σκόρερ του Κόπα Αμέρικα. Ακόμη δεν τον έχει ξεπεράσει κάποιος. Είναι ανοιχτό. Άντε, αγάπη, με το καλό. Μου δίνει βέβαια πολύ χαμηλό cash out. Γιατί το έχω μαζί με κατάκτηση σε Νεγάλη. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το έχω βάλει αυτό. Αλλά οκ. Okay. Κάνω το cash out. Τα παιδιά της Σενεγάλης. Τι να πάρω, ρε Στέργιο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Έχουμε εκλογές την Κυριακή. Καλό θα ήταν, παιδιά, πριν πάτε θάλασσα ή αν μπορείτε, κάντε ένα διάλειμμα με τις βουτιές. Και ψηφίσετε. Θα ψηφίσετε. Το να μην. Ναι, θα ψηφίσω. Μπράβο. Το να μην ψηφίσει κάποιος νομίζω είναι πάρα πολύ άσχημο. Καλό είναι να πάτε όλοι. Αυτό είναι η δημοκρατία. Να ψηφίσετε αυτόν που θεωρείτε ικανότερο. Να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα στην Ελλάδα που η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα παραμένουν ίδια εδώ και 50 χρόνια. Αυτή είναι, παιδιά, η σκληρή αλήθεια. Ούτε η Ελλάδα καταστράφηκε από την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Ελλάδα καταστράφηκε μόνο από την εποχή προ-ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας συνδυασμός. Η καθημερινότητα του Έλληνα δεν βελτιώνεται σχεδόν καθόλου. Είτε έχουμε κυβέρνηση πράσινη, είτε μπλε, είτε κόκκινη τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να έρθει κάποιος κάποτε που να αρχίζει να βελτιώνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Να πηγαίνουν τα παιδιά μας σε καλύτερα σχολεία, να μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι σε καλύτερη νοσοκομεία, να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια είτε στις μεγάλες πόλεις είτε στις μικρότερες. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχαμε μια τέτοια κυβέρνηση. Ποτέ. Που τα κόμματα αγάπη βγάζουν συνεννόηση μόνο όταν είναι να έρθει η κουβέντα στις απολαβές των βουλευτών. Ναι. Εκεί ως διαμαγείας βγάζουν όλοι άκρη. Συνεχίζουν οι βουλευτές και παίρνουν χιλιάδες ευρώ και έχουν πάρα πολλά μπόνους. Ο κόσμος συνεχίζει να παλεύει μέρα με την ημέρα για να βγάλει την καθημερινότητά του και για να συντηρήσει την οικογένειά του. Εντάξει. Οτιδήποτε και αν είναι η πολιτική σας πεποίθηση,
καλό είναι να πάτε να την εκφράσετε. Δεν θα χαλάσει ο κόσμος αν πάτε στη Χαλκιδική στις 12, αντί να πάτε στις 10. Αν και αγάπη, νομίζω υπάρχουν μαγαζιά που κάνεις ρεζερβέ και τις ξαπλώστρες. Υπάρχουν και το πάνε και πολύ νωρίς. Πέρσι το έμαθα. Εγώ μου έτυχε και φέτος. Μου είπαν 10:30. Σε γνωστό που τσιμπάς στο πρώτο πόδι. Ναι. Και πήγες πριν. Πήγα γιατί είμαστε μεγάλη παρέα. Αφού είναι μεγάλη παρέα, τι να σου πω. Θα πίνεις κρυζοσύ. Θα σου λέγανε, έφυλε την ξαπλώστρα. Ήταν γνωστή, ρε. Αλλά μέχρι τις 9.30 σε θέλουμε. Ποια είναι 9.30 μπορεί. Θέλω να σου πω, ήταν γνωστή παρέα. Είπαν, 10.30 πρέπει να. Και γενικά συμβαίνει αυτό στο πρώτο. Τέλος πάντων, εφόσον συμβαίνει αυτό, πηγαίνετε στις 10.30 στην ρεζερβέ ξαπλώστρα, αφήστε έναν εκεί. Οι υπόλοιποι να πάτε να ψηφίσετε. Δεν θα πω καμία ευχή για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ψηφίστε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός και ό,τι νομίζετε εσείς καλύτερο για την καθημερινότητά μας, για τη χώρα μας και για τις επόμενες γενιές. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Και είπαμε, αφήστε λίγο ό,τι και να κάνετε, τις διακοπές σας. Εντάξει, τώρα αν είσαι στην Σαντορίνη, δεν θα κουβαληθείς για να ψηφίσεις. Αν έχει κλείσει διακοπές, γιατί. Όσοι είναι κοντά στην Αλλά όσοι ψηφίζουν... είστε εδώ, Θεσσαλονίκη, και πριν πάτε Χαλκιδική, Κατερίνη, όπου θέλετε να πάτε, καλό είναι να ψηφίσετε και να μην αφήσετε άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.